Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στο goldmall.gr. Μεγάλος χορηγός της εκπομπής, η Εσκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, η οποία προσφέρει στους φίλους οι οποίοι θέλουν να αγοράσουν καινούργιο αυτοκίνητο, είτε Hyundai, είτε Kia, είτε Skoda, τα τέλη κυκλοφορίας για τα 3 πρώτα χρόνια. Καλά ακούσατε, μια μοναδική προσφορά για τα αυτοκίνητα τα οποία είναι σχεδόν όλα έτοιμο παράδοτα, σχεδόν όλα έτοιμα για να τα οδηγήσετε, να δοκιμάσετε, να δείτε αν ταιριάζουν στα δικά σας γούστα, πηγαίνοντας μια βόλτα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596, γιατί είπαμε τα 3 πρώτα χρόνια τα τέλη κυκλοφορίας, δώρο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Ησυχία. Τι ησυχία, δεν βλέπεις εκτός τι γινότανε? Τι έγινε? Ο κακός γαμός. Πού έγινε κακός γαμός? Με το γραμμένο. Τι έπαθε ο γραμμένος? Με το γραμμένο που έχει γραμμένο τον Άρη. Ο γραμμένος, ρε φίλε, είναι ανίκανος. Για ποιο λόγο φωνάζουν οι Αριανοί? Είναι ηλίθιοι οι Αριανοί, οι οποίοι έχουν απέτυχε. Ηλίθιοι και φαίνεται, γιατί είναι ηλίθιοι. Μπορώ να αποκαλύψω. Οι Αριανοί είναι ηλίθιοι. Βαρύτατη έκφραση. Είναι ηλίθιοι. Όπως και οι Παοξίδες είναι ηλίθιοι, που πιστέψαν ότι ο γραμμένος μπορεί να τους κάνει δουλειά. Εφόσον ο γραμμένος δεν μπόρεσε να κάνει στον ΠΑΟΚ δουλειά, αυτομάτως κατατάσσεται όχι στους κακούς, στους ανίκανους παράγοντες. Δεν είναι ικανός. Ναι. Ένας παράγοντας που δεν είναι ικανός είναι και άβουλος. Οπότε για ποιο λόγο οι Αριανοί βρίζουν τον γραμμένο? Ο γραμμένος είναι όσοι παρώνουν, είναι γλάστρα στην ΕΠΟ. Άλλοι κάνουν κουμάντο, άλλοι κάνουν τις υπόγειες δουλειές, άλλοι κάνουν τις βρωμοδουλειές. Ο γραμμένος είναι και τίμιο παιδί, δεν κάνει και βρωμοδουλειές, δεν είναι κατάλληλος για αυτή τη θέση. Δηλαδή ο γραμμένος είναι. Για αυτό το οποίο τον θέλουν. Για αυτό το οποίο τον θέλουν, ο άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει. Είναι ικανότατος δικηγόρος, ένας εξωπρεπέστατος άνθρωπος στην κοινωνία. Δεν κάνει για το ελληνικό ποδόσφαιρο το βρώμικο, το αλήτικο κτλ. Για να τον πάρει εκεί και σου κάνει δουλειά.
Οπότε οι Αριανοί φωνάζουν, γαυγίζουν κτλ. Εντάξει. Οι Αριανοί πριν 3 χρόνια ήταν με το σουφλί. Κάποια στιγμή πρέπει να δείξουν και αυτοί ότι ήρθανε. Εντάξει, επειδή κάνανε 3 νίκες εκεί. Αυτός είναι ο λόγος που το κάνουν. Ή ξέρω εγώ, ρε, εσύ οι κόκκινες, εσύ τι λες τώρα. Φίλε, συγγνώμη. Τι κάνεις με. Σας έπιασε ο πόνος για τον Άρη τώρα, δηλαδή. Όχι, είναι θέμα. Τι είναι θέμα. Τι θέμα. Έχει πολλά θέματα τα οποία είναι πιο σοβαρά από αυτό. Τι σοβαρό θέμα. Τι ήθελε ο Άρης, δηλαδή. Πες τον κόκκινο. Ο Άρης. Και πιο συγκεκριμένα ο Καρυπίδης. Επειδή έχω συνάντηση με τον Περέιρα. Ναι. Με σκοπό να ζητήσει ξένους διαιτητές. Ναι. Ή σε αντιμετώπιση για τον Άρη. Ναι. Σε όλα τα μεγάλα τέρμπι. Πού εμπλέκεται ο κύριος Γραμμένος εδώ. Εσύ πιστεύεις δεν παίζει κανένα ρόλο. Όχι. Okay. Είναι γλάστρα. Οπότε ο κύριος Καρυπίδης, ας κοιτάξει το φίλο του τον κύριο Μαρινάκη που πουλάει τις παλέτες εκεί πέρα και κάνουν τις δουλειές και καλά κάνουν τίμια και όμορφα, να κοιτάξει να πάρει κανένα διαιτητή. Δεν μας νοιάζει τι δουλειά. Κάτσε ρε, μα νοιάζει, όλα με νοιάζουν ρε. Δεν σε νοιάζει το ένα, δεν σε νοιάζει το άλλο. Τι δεν σε νοιάζει. Επαγγελματικά καλά να πηγαίνει. Εντάξει, τι θέλει ο Άρης τώρα, να κάνει τι. Θέλει να κάνει δουλειά ο Άρης με την ΕΠΟ και τον αυτόν. Ωραία. Μπορεί ο Άρης. Ναι, ο Άρης. Από τη συνάντηση την οποία πεδίωξε ο Καρυπίδης, ναι. Αντί να πάρει κέρδος, έβγαλε ζημία. Ο Άρης είναι ανόητος. Έβγαλε ζημία. Εσύ μία μόνο στην προκάλεσε ο Άρης. Πήγε να πάρει ξένο διαιτητή για να μην κερδίσει τον ΠΑΟΚ μες στο Χαριλάου. Όχι, κάνεις λάθος. Έτσι λέω εγώ. Για να πάρει ξένους διαιτητές. Ναι, ήθελε να πάρει ξένους διαιτητές για να με σκοπό. Αν πήγαινε όντως ναι. Να πάρει ξένο για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, θα έλεγα ότι έχεις δίκιο. Ο τρόπος που το προσεγγίζεις είναι σωστός. Έπρεπε να παίξει ο Άρης με τον ΠΑΟΚ, να έχει μια ελπίδα ο Άρης να κερδίσει τον ΠΑΟΚ με Έλληνα διαιτητή. Με ξένο εγώ λέω ότι δεν τον κερδίζει. Εγώ λέω ότι θα πω πολύ πολλά πάρει ισοπαλία. Λέω εγώ. Και από εκεί και πέρα να πάει στον Περέιρα και να διαμαρτυρηθεί. Οπού εμπλέκει το γραμμένο. Πού τον ξεθάψατε από τα μνήματα της Θέρμης το γραμμένο παραγωγικά, πού τον ξεθάψατε. Να βρίσω εγώ το γραμμένο να το ζητήσω ευθύνη τον άνθρωπο για κάτι που, το οποίο δεν είναι ικανός να κάνει. Ο γραμμένος ήταν να κερδίζει το σχιζοδήμο στις εκλογές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας μέχρι εκεί. Για εκεί ήταν καλός. Έκανε ένα καλό ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο όσο μπορούσε να το κάνει καλύτερο γιατί τέλειο δεν είναι τίποτα στη γη. Έκανε μια καλή δουλειά στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, τίμια δουλειά. Εντάξει, γίνα και στραβά, δεν λέω εγώ τώρα ψάξω να βρω στα 1000 σωματεία, γίνα και στραβά και στραβές διαιτησίες και τα λοιπά, μέχρι εκεί. Το να πάρω εγώ το γραμμένο, να τον πω έλα εδώ, είσαι ΠΑΟΚ, σε βάζω εκεί, κανόνισε τη διαιτησία να την κάνεις και τα λοιπά, αυτά μόνο ο Γκαγκάτσης μπορείς να τα κάνει. Ο Γκαγκάτσης είναι γεννημένος, ηγέτης παράγοντας, να κάνει και τη βρωμοδουλειά. Να πάει και στα γραφεία να σου κάνει και τη δουλειά. Ο κύριος Γραμμένος δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Δεν έχουν όλοι τον ίδιο χαρακτήρα. Αφού δεν έχει τον ίδιο χαρακτήρα, εσύ θα πας εδώ να βάλεις στο Μετρόπολης μια κακομούτσουνη, μια χοντρή, μια άσχημη σπυριάρα στην υποδοχή. Δεν θα βάλεις μια κοπέλα με το χαμόγελο. Γεια σας, τι κάνετε. Κάθε ένας για τη δουλειά είναι ο κατάλληλος. Μπορεί ο κάθε ένας που δεν είναι κατάλληλος, δηλαδή, πάνε με να με βάλει σε δημόσια σχέση επιχείρηση να τη διαλυθεί η εταιρεία. Εύκολα. Εύκολα. Λοιπόν, να με πάρει για promotion, δύσκολα. Εύκολα. Με έχουν εδώ για ένα συγκεκριμένο λόγο. Θα με πάρει, ξέρω εγώ, να πάω σε ένα πελάτη, ξέρω εγώ, να τον βγάλω έξω, να τον πω, κοιτάξτε, να κάνουμε προμόσιο, να πάρουμε μια δουλειά. Όχι. Ο καλύτερος. Μα είμαι ο χειρότερος. Ο καλύτερος. Οπότε βάλανε ο ΠΑΟΚ στην πλάτη του ΠΑΟΚ, το γραμμένο που είναι Αριανός. Τον κάνανε, τον βαφτίσαν, τον ανεβάσανε ψηλά, τον κάνανε. Όπως έκανε η αυτή η ηθοποιό τον. Μια γριά τέλος πάντων που είχε φιλινάδο ο Παπαμιχαήλ ηθοποιό, τον έκανε εκεί πέρα, την έκανε έρωτα και τον έβγαλε και τον έκανε ηθοποιό. Όχι ότι δεν άξιζε ο άνθρωπος. Προχώρησε. Το βάλαν το γραμμένο στον ΠΑΟΚ, του λένε ναι, εντάξει, πήραμε την ΕΠΟ. Αυτοί με λεφτά, με του Σαββίδη τα λεφτά, βάλανε πρόεδρο το γραμμένο στην πλάτη του Σαββίδη στην ΕΠΟ. Του στείλαν μια σφαίρα από κάτω σε ένα φάκελο τον άνθρωπο, τα κακάρωσε να πούμε. Σου λέει εδώ είναι βρώμικο. Δεν είναι. Τον Γκαγκάτση στείλουν 50 σφαίρες, θα βρει τρόπο, θα κάνει μια τρίπλα, ένα ελιγμό κτλ. Αφού λοιπόν βλέπεις ότι εδώ βάλανε ολόκληρο ΠΑΟΚ με εκατομμύρια στην πλάτη ο κύριος Σαββίδης, βάζει να πούμε το γραμμένο με από εδώ από εκεί ενώσει, σιωπή, πήραν τις ενώσεις, σιωπή, βάλανε το γραμμένο. Και απεδείχθηκε ότι ο γραμμένος για το παρασκήνιο για να δουλέψει για τον ΠΑΟΚ δεν ήταν. Να κάνει το ποδόσφαιρο καλύτερο δεν το έκανε, είναι γλάστρα. Και πάω εγώ τώρα στη γλάστρα ο Αριανός. Να πω το γραμμένο ότι με καρυπτεί. Όχι, είναι αδικία. Δύο ερωτήσεις. Όχι, μισό λεπτό. Είναι αδικία για τον κύριο Γραμμένο, ο οποίος δεν κάνει για αυτή τη δουλειά, να τον βάλουμε κάτω και να τον τσαλαπατήσουμε. Όταν κάποιος δεν κάνει για μια δουλειά, ναι. Ποια είναι η επόμενη κίνηση. Να γίνει βουλευτής. Τον αλλάζουμε. Πώς τον αλλάζουμε. Γιατί τον αλλάξει, πώς θα τον αλλάξει. Φίλε. Θα γίνουν εκλογές. Με πιανού στήριξη βγήκε ο Ραμμένος. Του ΠΑΟΚ. Λοιπόν. Τι ομάδα είναι ο Γραμμένος, Άρης. Δύο θέματα. Στο Βόλο έκλεγε όταν έχασε η ομάδα. Δύο θέματα προκύπτουν. Το ένα είναι. Τι κάνεις, ναι, τι εσύ είσαι ο Σαββίδης. Είμαι ο Σαββίδης. Και έχεις βάλει το γραμμένο, ο οποίος τελικά ναι. Δεν σου κάνει τη δουλειά σου. Ναι. Δεν τον αλλάζει. Όχι. Παίρνω 2 Τσετσένους, τους βάζω εκεί πέρα σε ένα Mercedes και τους λέω:
Ποιοι με είπατε εμένα ότι αυτός ο γραμμένος θα μου κάνει τη δουλειά? Ο τάδε, ο τάδε και ο τάδε. Δύο βουρδουλιές στο ένα πόδι, τρεις βουρδουλιές στο άλλο πόδι. Τον ένα τον καρπό λίγο να μην μπορεί να πιάσει το ψωμί όταν τρώει. Για να παραιτηθεί. Όχι ρε, μα δεν έχω πρόβλημα εγώ με τον... Ποιος με είπε εμένα, με έδωσε με τη συμβουλή, ο συμβουλάτορας μου, ότι αν βάλω εγώ το γραμμένο εκεί θα έχω διαιτησία, θα έχω διαιτητές. Ποιος είναι αυτός? Ο Ραπτόπουλος είναι, μάλιστα. Έλα Τσετσένο, πού μένει ο Ραπτόπουλος? Εδώ, μάλιστα, Χουρμούζη, πάρτον. Δώσ' το δυο βουρδουλιές έτσι στον κόλο. Πιανέβηκε τον εαυτό. Ναι, δώσ' το δυο βουρδουλιές, δώσ' το δυο καμιτσικές, να μάθει, και να και μάθει άλλη φορά να μην με κοροϊδεύει εμένα που δεν ξέρω το έργο και πάει να με δαγκώσει εμένα στην πλάτη του κυρίου Γραμμένου, που ο κύριος Γραμμένος, επαναλαμβάνω, είναι ένας πολύ καλός οικογενειάρχης, πολύ καλός δικηγόρος, ένας ευυπόλυτος πολίτης, πολύ καλός πατέρας και γονιός, σύζυγος. Ένα λεπτό ρε κόκκινε, ένα λεπτό ρε κόκκινε. Αλλά στο κομμάτι ΕΠΟ, για να πάω εγώ, για να εμπιστευτώ να με κάνει δουλειά, να πάρω πέντε διαιτησίες, τρία χρήματα, δεν κάνει. Και πει ο Καρυπίδης τώρα να κάνει τώρα επικοινωνιακά με τον Άρη, και ο Άρης είναι μεγάλος. Από πού είναι μεγάλος ο Άρης? Πριν δύο χρόνια έπαιζε με το Σουφλί. Πώς είναι μεγάλος? Κάτσε ρε κόκκινε, τέσσερα χρόνια λείπεις. Πάρε λοιπόν βγες πέμπτος. Εσύ δεν λες τρία πρωταθλήματα ο Άρης, δύο πάω. Σταμάτα ρε κόκκινε τώρα. Πάρε λοιπόν, παίξε την μπάλα σου, κάνε τα διαρκεία σου. Βγες μπροστά 20.000, 25.000 με το Χαριλάου, πάρ' τον πάω και ένα μηδέν. Τράβα να πούμε βγες πέμπτος, βγες στην Ευρώπη, να επανέλθεις. Και μετά μπορεί να βγαίνει ο Καρυπίδης και να λέει, βιάζεται ο Καρυπίδης. Δεύτερη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Η οποία αφορά πάλι το ίδιο θέμα. Μάλιστα κύριε. Χρησιμοποιείς και εσύ και άλλοι. Ο Αργιανός Γραμμένο. Ναι, Αργιανός είναι. Ο Γκαγκάτσης δεν ήταν παοξής? Ήταν. Ποιος έπαιρνε πρωταθλήματα? Ποιος έβγαινε τέταρτος? Ποιος έπαιρνε πρωταθλήματα? Στα. Ρε φίλε, ποιος έπαιρνε πρωταθλήματα? Ο Ολυμπιακός, γιατί είχε λεφτά. Ο Ολυμπιακός. Αν είχε λεφτά, μισό λεπτό. Εάν ο ΠΑΟΚ είχε σήμερα τον Γκαγκάτσι με τα λεφτά του Σαββίδη, θα έπαιρνε πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Αυτό σου απαντάω. Ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ πήρε τα κύπελα με τις καλές κληρώσεις, έπαιξε μπαλάρα. Είχε. Κρύα τα μπαλάκια. Μισό λεπτό. Έπαιξε με τον Άρη στην Τούμπα. Θα μπορούσε να, άμα δεν ήταν άλλο, το τραβήξουν σε κανένα άλλο γήπεδο. Έπαιξε με Ολυμπιακό, το πήρε 4-2. Πήρε τις διαιτησίες στα μεγάλα μάτς, τα ντέρμπι με Λάρισα. Γιατί ο ΠΑΟΚ με τη Λάρισα, τον Άρη, τον Ηρακλή, αυτά ήταν τα ντέρμπι του. Όταν έπαιζε λοιπόν ο ΠΑΟΚ με τις μικρές ομάδες, Άρη, Ηρακλή, Λάρισα κτλ., τα έπαιρνε τα σφυρίγματα. Ερώτηση. Μισό. Δεν με αφήνει. Όταν έπαιρνε τα ψίχουλα. Έπαιρνε τα ψίχουλα. Έπαιρνε. Πας αλλού. Αλλού πάω. Ναι. Μια χαρά είναι. Είναι επιλείψιμο να είναι κάποια άλλη ομάδα. Ποιος? Αυτός, δηλαδή ο Γραμμένος που έχει τη στήριξη του. Του κύριου Σαββίδη, Σαββίδη, ναι. Ο Γκαγκάτσης, ο οποίος τι επιλείψιμο. Πάω. Από τη στιγμή που ο Τσίπρας έγινε φιλοαμερικάνος, τίποτα δεν είναι επιλείψιμο. Και ο κομμουνιστής έγινε δυτικός, δεν έγινε τίποτα επιλείψιμο. Φυσικά και δεν είναι επιλείψιμο. Αλλά σου λέω ότι ο Γραμμένος δεν έχει τη δυνατότητα να σου κάνει παιχνίδια. Περίμενε. Είναι ρε παιδάκι μου, να σου το πω και κάτι άλλο. Είναι ένας άνθρωπος σοβαρός, μετρημένος, κρύος. Τι να σε αφήσει. Έχει μια ευρύτητα πνεύματος. Ευρύτητα πνεύματος. Ναι. Ναι. Δεν βάζει σύνορα. Σύρματα. Σύνορα. Σύνορα. Λοιπόν, λες ότι όπου γης και πατρίς, όπου χρήμα και όλα καλά. Γιατί, για ποιο δεν ισχύει αυτό? Υπάρχει κάποιος που λέει το αντίθετο? Ναι, από τη στιγμή που... Εγώ το λέω αυτό. Ξεκινάμε με αυτή τη λογική. Μάλιστα. Τη δική σου λογική. Όχι, τη λογική της γης. Της γης. Της γης. Των περισσότερων αν θέλεις. Των όλων. Των πολλών. Άντε μπράβο. Λοιπόν, όχι των ελαχίστων, των πολλών. Των πολλών. Λοιπόν. Οπότε τι λέμε, έχουμε δικαίωμα να κράζουμε, να λέμε τον Αργιανό Γραμμένο? Ρε Χριστιανέ, και καλός να ήταν. Δεν κράζουμε τον Αργιανό Γραμμένο, ούτε καν τον Γραμμένο κράζουμε, γιατί η δικιά μας τοποθέτηση είναι ότι ο Γραμμένος δεν κάνει για αυτή την τη δουλειά. Την κατάλαβε. Την κατάλαβα την ερώτηση. Μπορούσε να ήταν ο Παοξής Γκαγκάτσης για Αργιανό πρόεδρο. Ναι. Κατάλαβε. Έχουμε δικαίωμα οι υπόλοιποι να τους κράζουμε? Όχι. Γιατί? Ποιο να κράξουμε. Άμα γράφεις. Και προσπαθεί να κάνει διάλογο, δεν θα κάνει. Τι να γράψω, ποιο να κράξω. Έχουμε... Εγώ το Γραμμένο δεν τον κράζω. Το θεωρώ ανίκανο παράγοντα για την ΕΠΟ, οπότε δεν έχω και καμιά απέτηση από ούτε σαν Αργιανός ούτε σαν Παοξής. Τελειώσαμε. Είσαι σύμβουλος Σαββίδη. Ναι. Όχι ότι είσαι, λέω είσαι σύμβουλος. Είμαι σύμβουλος Σαββίδη, ναι. Λοιπόν, τι κάνεις τώρα που είναι, βλέπεις ότι υπάρχει ένα πρόβλημα? Δηλαδή ότι ο Γραμμένος δεν μπορεί να σου κάνει τη δουλειά. Ναι. Η αμέσως επόμενη κίνηση ποια είναι? Τι ποια είναι? Η επόμενη κίνηση που κάνεις ποια είναι? Δύο πράγματα κάνω. Πρώτον, ή τρομοκρατώ διαιτητές, τους λέω θα σε ρίξω στο χαντάκι. Κάτσε ρε, κάτσε. Ή θα σε ρίξω στο χαντάκι, ή θα σε πάω το παιδί από το σχολείο, ξέρω εγώ κτλ. Ή θα τους αγοράσεις. Ένα από τα δύο. Τελειώσαμε. Με τους ξένους δεν γίνεται αυτό. Ποιους με τους ξένους? Δεν γίνεται. Εκείνη η νεκροκεφαλή που έμοιαζε με μένα, ο διαιτητής ο Φαλακρός, πώς το λέγανε.
Ο Κολίνα. Ναι. Ρώτα τον Καγκάτσι που τον τάιζε, πώς τα λένε, στις Κρήτες εκεί που πήγαινε ο Παπανδρέου με εκείνη τη χοντρή τη γυναίκα, πώς τη λέγανε, τη Λιάνη. Λοιπόν, και πήγαινε τρώγαν τα ψάρια εις βάρος του ελληνικού λαού και τα αυτά. Πόσες μέρες ήταν εκεί πέρα. Γιατί ο Καγκάτσι είναι γάτα. Ο Καγκάτσι είναι γάτα. Τι διαιτησίες είχαμε με πρόεδρο Καγκάτσι η εθνική ομάδα πριν πάμε στο Euro. Τι διαιτησία είχαμε στο Euro! Τον έδειχνε. Στη σιγά σιγά. Ο σκηνοθέτης όταν βάλαμε τον κόλπο. Σταμάτα στο Καγκάτσι. Α, το σκηνοθέτη. Φυσικά τον Καγκάτσι θα δείξει. Τον ανύπαρκτο. Όχι τον Καγκάτσι. Τον ανύπαρκτο τον Καγκάτσι. Φυσικά θα δείξει. Αντί να δείξει τον πρωθυπουργό. Συγγνώμη, συγγνώμη. Έδειχνε τον πρόεδρο. Αυτά δεν γίνονται. Γιατί πήδα κουβέντα λεγό. Τι διαιτησία είχε η εθνική Ελλάδος και στο Euro 2005-2004 πότε πέραμε. Όχι, πέρτη αλλά όχι εναντίον τη. Τι όχι παίζει εναντίον. Πέναλτι έγινε στον Κόλλερ, πώς το λέγατε, δεν το πνίξε ο διαιτητής. Ποιο πέναλτι. Τι πιο πέναλτι. Μια χαρά διαιτησία. Η μικρή Ελλαδίτσα. Άρα ο Καγκάτσης σε αυτά τα πράγματα είναι διάβολος μεταμορφωμένος σε άνθρωπο. Πανέξυπνος. Ναι. Αντί να πάρει ο ΠΑΟΚ τον Καγκάτσι τώρα. Τώρα. Δηλαδή πριν τρία χρόνια, τέσσερα. Του πει Ελλάδο Βασίλη. Δεν το θεωρείς παροχημένο. Ποιο θέλω παροχημένο. Παροχημένο θεωρώ εσένα. Ποιο θέλω παροχημένο. Εγώ τη δουλειά ήταν να κάνω τον Καγκάτσι τα πράγματα. Δηλαδή άμα κάνει μια δουλειά, ρε Κόκκινε, πραγματικά. Είμαστε μια επιχείρηση. Αυτή και θέλουμε. Στάσου, ρε Κόκκινε. Ένα λεπτό, ρε Κόκκινε. Ένα λεπτό. Έχουμε μια επιχείρηση εμείς και θέλουμε να δολοδοκίσουμε ένα εφοριακό. Εμείς. Και έχουμε να διαλέξουμε να πάρουμε μαζί στο αυτοκίνητο το Καγκάτσι από τη μια και το γραμμένο από την άλλη. Ποιο θα βάλει στο αμάξι, ρε Κόκκινε. Το γραμμένο θα βάλει. Θα μας τσακώσουν στα διόδια και θα μας δώνουν ο Πιστάγκορα στο αστυνομικό τμήμα Θεσσαλονίκης. Θα μας παίρνουν αποτυπώματα. Έχεις καλούς φίλους δικηγόρους. Εσύ, ρε Κόκκινε τώρα. Εσύ θα λες ότι πήγαμε για ψάρι. Εσύ, ρε Κόκκινε τώρα. Θα λες ότι πήγαμε για ψάρι. Νικολίπτη, ο Πιστάγκορα. Σας πιάσαμε εδώ. Καλά, τα δακτυλικά αποτυπώματα. Αδακτυλικά αποτυπώματα και στα πόδια θα μας παίρνανε. Αν παίρναμε το γραμμένο να κάνουμε τη βρωμοδουλειά. Παίρνεις τον Καγκάτσι. Και στα πόδια. Παίρνεις τον Καγκάτσι, καθάρισε. Δακτυλικά αποτυπώματα. Το μεγάλο λάθος λοιπόν. Δεν υπάρχει. Το μεγάλο λάθος λοιπόν του κυρίου Σαββίδη και του μπαμπά, του γιού του δηλαδή, είναι ότι αντί να πάρουν τώρα. Αντί να πάρουν τον Καγκάτσι και να του πούνε Βασίλη, θα σε βάλουμε πάνω εσένα. Ας το γραμμένο τώρα. Έχουμε αυτά τα λεφτά, είμαστε δυνατοί, έχουμε καλή ομάδα. Μπαίνεις μπροστά, μας κάνεις πλάτες. Αντέχεις κριτική. Αντέχεις. Όχι, δεν αντέχω. Τότε δεν μιλάω. Δεν μιλάς, μην μιλάς καλύτερα γιατί δεν μιλάς καμία. Άστο να πάει στο διάλογο. Πέρσι δεν μου είπες. Ότι τι. Ότι ο Τίγρης. Ο Τίγρης. Ήτανε με το Κακαλιάρι. Με το Κακαλιάρι. Κοκαλιάρι. Το Κοκαλιάρι, ναι. Που, ο Αγκαγάτσης υπήρχε. Όχι. Όχι. Λοιπόν, άρα υπάρχουν και άλλοι να κάνουν αυτή τη δουλειά. Και να πάρουν. Υπάρχουν και άλλοι να κάνουν αυτή τη δουλειά. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Αυτό είπες τώρα. Τι. Ωρα, μεγάλη, σοφή κουβέντα είπες. Εγώ. Όχι εγώ. Εσύ δεν έλεγες ότι λάθος κινήθηκε ο ΠΑΟΚ έπρεπε να πάει με, ναι, το, με το Θωμά. Με το Θωμά έπρεπε να πάει ναι. Ή να πάει με τον Καγκάτσι και όχι βέβαια με τον Γραμμένο. Η ερώτησή μου είναι ότι όλοι αυτοί κάποια στιγμή δεν έχουν τίτλους τέλους να πέσει. Όχι. Όχι. Δεν έχει τίτλους. Λέει, δηλαδή ότι αυτοί ξέρουν τη δουλειά εσύ, και δεν αλλάζουν τα κόμματα. Εσύ τώρα λες ότι ο αδερφός του Μητρόπουλου 30 εγώ χρόνια λέω, φίλε, όπως έγινε παροχημένος. Εγώ... Πώς πήρε ΑΕΚ πρωτάθλημα παντού, φίλε, ναι, παντού, φίλε. Παντού σε όλα τα πράγματα ναι. Γίνονται κύκλοι. Κύκλοι γίνονται. Ναι. Ναι. Και όταν κλείνει ένας κύκλος, ξεκινάει ένας καινούριος. Ναι. 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 Όπου δεν μπορούν τα ίδια πρόσωπα να έχουν την ίδια δυναμική. Κάτι ουσιαστικό έχει να μας πει. Ουσιαστικό είναι. Ας τώρα στη ζωή τα πράγματα έχουν κύκλους. Έχουν κύκλους. Θα μπορούσε κάποιοι, να άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι είναι διαχρονικοί. Εγώ τον Καγκάτσι, τον Βασίλη, τον θεωρώ ένα μεγάλο παράγοντα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μη σου πω το μεγαλύτερο παράγοντα. Και πάει τώρα ο ΠΑΟΚ να κάνει, να πούμε, να πάρει την ΕΠΟ και τους διαιτητές και βάλει το κύριο Γραμμένο. Ο κύριος Γραμμένος, επαναλαμβάνω, είναι ένας άνθρωπος ήπιον τόνων, ήσυχος, ήρεμος και δεν κάνει για αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Βάλαν δηλαδή έναν άνθρωπο σε λάθος θέση, τον λάθος άνθρωπο. Το κατάλαβε το έργο τώρα. Διάλυμα. Και θέλει τώρα ο δευτερόλεπτα. Και θέλει τώρα ο Καρυπίδης τώρα ο Ζωρό να κάνει τώρα ο Καγκάτσι. Ποιο Καγκάτσι δεν Καρυπίδη να πούμε. Πούλα και καμιά παλέτα να ξέρω να πάρει κανένα παίχτη να πούμε να δημιουργεί ο Άρης γιατί στα κάβουνα δεν δημιουργεί. Διάλυμα. Άσε τώρα. Θες το γραμμένο εσύ τώρα. Διάλυμα. Πάνε διάλειμμα. Ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27 αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά στο 85 27 27. Αν τώρα σκέφτεστε λογικά και οικολογικά, επιλέγετε Vitex Eco Maker Wish, πλαστικό ματ πιστοποιημένο οικολογικό και αντιμικροβιακό σε χιλιάδες αποχρώσεις χρώμα με μεγάλη διοδική σου κλείσιμο κλάσης 1.
Θα τα βρείτε στα καταστήματα του χορηγού μας, του κυρίου Κοσμάγουλου, ο οποίος έχει τρία καταστήματα τον αριθμό, όπου μπορείτε να βρείτε τα πάντα για ιδέες για βαφή και ιδέες ανακαίνησης. Ένα κόσμο γεμάτο χρώματα και ιδέες. Δυτικά Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτη στον Εύωσμο, κέντρο Φιλίππου 74 και ανατολικά Εθνικής Αριστάσεως 82 στο Φίνικα. Τελειώσαμε για τον γραμμένο και το κακό στον κυνηγάτε το γραμμένο. Και οι παοξίδες που έχετε, η δική σας επιλογή ήταν λάθος. Και κακός ο Καρυπίδης τώρα θέλει επικοινωνιακά, ο Άρης τώρα στο επικοινωνιακό κομμάτι, ο Άρης είναι για κλωτσιές. Στο επικοινωνιακό κομμάτι. Επικοινωνιακό. Ναι, επικοινωνιακά ο Άρης είναι για κλωτσιές. Μάλιστα. Λέω εγώ. Πιστεύω ότι μπορείς να έχει καλύτερη επικοινωνιακή πολιτική. Μήπως είδες κατά λάθος το διαφημιστικό σπότ του Ηρακλή. Το είδα, κατά λάθος. Ναι, ωραίο. Καλό είναι. Έξυπνο. Ναι. Το θεωρώ πολύ έξυπνο, άξιο συγχαρητήριων. Ναι. Ναι. Βέβαια δεν θα σταυρώσουν οι πελάτες εκεί πέρα, αλλά τέλος πάντων. Το τι θα κάνουν, ναι, έτσι είναι λέω, κάτι ναι. άλλο. Δεν θα σταυρώσουν οι πελάτες. Εγώ λέω ότι είναι κάτι. Ναι, με τον καναπέ. Ναι. Παρατήρησε τους καναπέδες. Ρίξτε το. Ανδρέα! Ανδρέα, φέρ το πίσω. Ανδρέα, φέρ το πίσω. Δικό μου είναι. Τι. Πού πας? Πάμε βάλε κανένα γκολ. Έχουμε προπόνηση. Έχεις δώσει τον καναπέ σου? Έχουμε προπόνηση. Και εγώ δεν έχω καναπέ. Ανδρέα! Έλα εδώ! Ανδρέα! Λοιπόν, συγχαρητήρια σε όποιον το σκέφτηκε. Πάρα πολύ ωραία. Εκνευριστική φωνή της γκόμενας. Η κεντρική. Μα αυτό είναι. Εκνευριστικότατη. Αυτό ο σκοπός είναι. Τι σκοπός, να είναι εκνευριστική. Βέβαια. Δηλαδή είναι η γυναίκα σου, εσύ θες να δεις ένα παιχνίδι. Χτυπάει πέναλτι και φωνάει Κώστα! Το φαΐ είναι έτοιμο! Εσύ εκνευριστική το φωνή της κοπέλας. Γρηγόρη! Γρήγορα το φαΐ είναι έτοιμο. Ρε άσε να το πέναλτι να εκτελεστεί να τελειώσει το παιχνίδι. Σιγάρι, το ίδιο παραμύθι όλες. Θέλει μια εκνευριστική φωνή. Το κόνσεπτ όλο είναι πάρα πολύ ωραίο. Μακάρι να έχει επιτυχία. Να τι επιτυχία να έχει. Ρε φίλε, όλα ξεκινάνε από τις καλές ιδέες. Λοιπόν, άκου εδώ. Η αυτόνομη του Ηρακλή. Η αυτόνομη ομάδα. Η κουλτούρα της αυτονομίας. Πολύ κοντά σε τριπλή κρατική χορηγία ο Ηρακλής. Για πείτε τώρα, δεν έχουμε στάρα κρατική χορηγία. Τι είναι σημαίνει αυτό, πώς το λένε. Αντιφά. Αντιφά δεν είστε. Ρε φίλε, συγγνώμη. Εγώ άμα ήμουν θα έλεγα δεν γουστάρω. Να βάλει αυτός ο χοντροπαλάς τα λεφτά, τι κρατική χορηγία. Εγώ είμαι μόνος μου. Δεν γουστάρω κανένα. Μόνος μου. Να ρωτήσω τι θέλεις. Αν αυτός ο τρόπος είναι ναι. Ένας έμεσος τρόπος να επιστραφούν κάποια χρήματα στον Ηρακλή ναι. από τις απώλειες που είχε. Τα αντιφά τότε. Δεν είσαι αντιφά. Κρατική χορηγία παίρνεις, τριπλή. Τι ρωτάς κάτι, ρε. Τόσο δύσκολο. Μόνοι μας είμαστε και δεν γουστάρουμε κανένα πολιτικό. Και δεν γουστάρουμε την ΕΠΟ και δεν γουστάρουμε κανένα. Συμφωνώ μαζί σου. Κάτσε στην ΓΑΜΑ Εθνική, μην γουστάρεις κανένα. Έχουμε κρατικές χορηγίες τώρα για τέλα. Ίσα και όμοια. Και έρχεται εδώ ο Πρωθυπουργός και του δίνεται φανέλα και τον άλλο το. Πώς το λένε τον. Τον ξεχνάω τον χοντρό, ρε. Υπουργό Άμυνας, πώς το λένε. Α, τον Καμένο. Τον κύριο Καμένο. Λοιπόν. Και ο κύριος Καμένος πήρε φανέλα του Ηρακλή. Φανέλα του Ηρακλή, πάρει ο κύριος Καμένος. Είμαστε αυτόνομοι. Δεν γουστάρουμε κανένα. Δεν γουστάρουμε. Εγώ αν ήμουν αυτόνομο. Ποιος την έδωσε. Ο μεγαλομέτωπος. Δώσε δυο χαστούκια το μεγαλομέτωπο. Γιατί δεν γουστάρω. Με τη βία θα λύσει ένα θέμα. Χαστούκια, μεταφορικά ρε παιδί μου, δώσε δυο χαστούκια και ωραία μάγουλα να πούμε. Ελά εδώ, πίσω, εμείς είμαστε αυτόνομοι. Τώρα τον έλεγε δεν του αρέσει, τώρα έχει ωραία μάγουλα. Ωραία μαγουλάκια έχει. Μια χαρά είναι. Αυτόνομοι και δεν γουστάρουμε κανένα και έξω η πολιτική από το καφτατζόγλιο. Λοιπόν, μπείτε τώρα στον καπιταλισμό κι εσείς έτσι να γουστάρετε λίγο πώς, τι σημαίνει δύναμη και καπιταλισμός και πώς γίνεσαι ισχυρός σιγά σιγά. Να δυναμώσετε λίγο τα μαγουλά σας, λίγο τα μπράτσα σας. Πάμε παρακάτω, έλα. Κρατικοδίεται. Συγγνώμη, τι. Καταρχήν δεν εισπράττω κάτοικο, εισπράττει η ομάδα του Ηρακλή. Εσύ δεν είσαι ικανό να εισπράξει. Άμα ήσουν ικανό να εισπράξει, θα είσαι έπρεπε. Λοιπόν, η ομάδα. Εισπράττει κάτι η ομάδα που αγαπάω. Ναι. Λοιπόν, αν αυτά ναι. είναι στα πλαίσια αυτών τα οποία κλάπηκαν. Από έμεσα ή άμεσα. Να βρείτε χορηγού. Φίλε, να βρείτε επιχειρηματίε. Την πολιτεία περιμένει εσύ. Η πολιτεία με την ανοχή τη και με τον τρόπο που κινήθηκε σε πάρα πολλά θέματα. Καταρχήν να δούμε το ποσό το οποίο θα δοθεί. Η πολιτεία τι σχέση είναι έχει. Είναι πολύ περίεργο. Ένα λεπτό ρε κόκκινε. Η πολιτεία με την ΕΠΟ τι σχέση έχει. Η πολιτεία με την... τι σχέση έχει. Λες, δεν έχει καμία. Καμία δεν έχει. Η πολιτεία λέει θα γίνει αυτό και χοροπηδάν όλοι. Ναι. Ναι. Μπράβο. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Η άποψή μου είναι αυτή. Δεν συμφωνώ εφόσον έχω μια ιδεολογία. Δεν είπα ότι γιατί λες αυτό το πράγμα. Φίλε μου. Καλά κάνεις και το έχω μια ιδεολογία. Δεν μπορεί να είμαι Μακεδόνας και να στείλω επιχείρηση. Χθες ήμουνα με ένα φίλο μου, δεν θα πω με ποιον ήμουν, ο οποίος, ένας κολλητός του συμμαθητής του με τον αδελφό του, φτιάχνουν λέει ιατρικά μηχανήματα εδώ στο Κιλκής.
Δεν μπορεί να την πάρει δηλαδή την επιχείρηση 30 χιλιόμετρα πιο πάνω στη Βουλγαρία ή στα Σκόπια. Δεν γουστάρει να πάει εκεί πέρα. Έχει εδώ. Και μάλιστα δέχεται και από τον ιατρικό σύλλογο μεγάλο πόλεμο. Να μην παίρνετε από αυτούς εδώ πέρα τα ιατρικά, γιατί είναι λέει στραβά. Τους λέει που είναι πολύ καλά τα μηχανήματα από ό,τι έχω μάθει. Αυτός δεν φωνάζει, είμαι Μακεδόνας! Άφησε την επιχείρησή του εδώ στο Χιλκί. Μην τους ακούτε! Μακεδόνες. Όταν είσαι Μακεδόνας λοιπόν, είσαι Μακεδόνας. Αυτός είναι Μακεδόνας. Θα μπορούσε να πάει την επιχείρησή του πιο πάνω στη Βουλγαρία με άλλο φορολογικό. Και να πάρει δύο κούριερ εκεί και να τα φέρνει εσύ εδώ πέρα. Που είσαι στάσου λίγο, στάσου, είπε... στάσου λίγο. Και όταν είσαι αντιφά και πώς το λέμε, αυτόνομος. Όταν είσαι αυτόνομος, λες κρατική χορηγία, ωραία δεν γουστάρω. Τα... ένα αυτό. Τα... ένα λεπτό ρε κόκκινε. Δεν γουστάρω κρατική χορηγία γιατί η ιδεολογία μου λέει το άλλο. Και από την άλλη μεριά, όταν έρχεται ο υπουργός αμήνης του, του πρωθυπουργού, ας πούμε και τα λοιπά, και του δίνει φανέλα, βγάζει μια ανακοίνωση και λες πάλι δεν γουστάρω. Άρα γουστάρετε. Πάρε παρακάτω. Άρα γουστάρετε. Καταρχήν να μάθουμε το ύψος. Ποιο ύψος. Των χορηγιών. Φρε, ποιο ύψος και μήκος. Πολλά ενδιαφέρον. Ποιο ύψος και μήκος. Άλλο να πάρεις, ναι, 10 ευρώ χορηγία. Α, το γυρνάς το έργο τώρα. Άλλο να πάρεις. Εντάξει. Καταρχήν δεκτό ρε κόκκινο. Εγώ δεν έχω, ναι, αυτό το πράγμα. Δεκτό ρε κόκκινο, τι πεις. Από αυτά που με χρωστάτε, ό,τι πάρω κέρδος είναι. Μάλιστα. Αν μιλάω λάθος, πες μου ότι μιλάω λάθος. Ξέρω, πάει, πες ό,τι θέλεις. Εγώ ξέρω, είμαι αυτόνομος, δεν γουστάρω κανέναν. Μόνιμο, μόνος μου, μόνοι μας. Μα έτσι παίζει το παιχνίδι. Εάν παίζετε στο παιχνίδι, είμαι καπιταλιστής, μπαίνω στο σύστημα. Ρε φίλε, δεν μου το παίζει από τη μια. Εγώ μπορώ και αντι... δεν μου λες κόκκινε. Άκου τώρα. Ξέρεις ότι είχα μεγάλο θέμα όταν σκοτώθηκε το παιδάκι 15 χρονών. Τότε που το πυροβόλησε εκείνος ο Βλάξος ο αστυνομικός κάτω στο, στην Αθήνα. Είχα θέμα μεγάλο, ναι. Γιατί? Γιατί βγήκα και είπα ότι αυτό το παιδί πρώτα θα έπρεπε να ληστέψει το κοσμηματοπολείο της μαμάς του που ήταν στο Κολωνάκι. Και μετά από εκεί να βαρέσει πέτρα τον αστυνομικό. Αυτός που είναι αναρχικός και ο μπαμπάς του είναι δικαστικός ή είναι γιατρός, μεγαλογιατρός ή είναι μεγαλοεπιχειρηματίας, θα κάψει τα μάτια του μπαμπά του πρώτα, όχι το δικό μου το κόρταπα. Ο αναρχικός θα κάψει πρώτα τον μπαμπά του, τον δίρει, θα τον δέσει, θα τον φημώσει, θα του κλέψει τα λεφτά, θα τα φάει με τους φίλους του στο πλαίσιο της αναρχίας και μετά θα έρθει να κάψει το δικό μου το λάντα που εγώ κάνω 4 χρόνια να το πληρώσω. Το κατάλαβες κόκκινο. Αυτή είναι η ιεραρχία για σένα. Ναι, 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 αυτή είναι η ιεραρχία. Είμαι αναρχικός, είμαι μάμα η κοσματοπολείο. Πάω βαρά τον αστυνομικό, με σκοτώνει ο Βλάκας, γίνομαι ήρωας. Γιατί δεν πήγε να ληστεύει στον κοσμοτοπολείο της μαμάς του. Γιατί ένα παιδί 15 χρόνων. 15 χρόνων παιδί ήταν. Και εμένα 15 χρόνων το παιδί, δεν πάει να βαρέσει αστυνόμο. Αν βαρέσει και το βαρέσει, θα κλάψω κι εγώ. Πάμε παρακάτω. Άλλα θέματα. Να μην τύχει σε κανέναν παμπά να μην τύχει, σε καμιά μάνα. Αλλά το ένα με το άλλο θα πρέπει να το διαχωρίζουμε. Είμαι αναρχικός, είμαι αριστερός, είμαι αντιφά και έχω εκπέρω κρατική χορηγία στην ομάδα μου. Έγινε ο Παοξής. Γιατί να μην Ηρακλής. Ηρακλής είμαι για την ιδέα μου. Έτσι δεν είναι. Αλλάζει, αλωτριώνεται η ιδέα. Αλωτριώνεται η ιδέα, ναι. Δεν αλωτριώνεται δηλαδή, η ιδέα. Εσύ όταν είδες που έλεγε Ηρακλής, έλεγε κομμουνιστικό σωματείο Ελλάδος. Αυτό μου απαντάς. Ναι. Η σιωπή μου προς απάντησή σου. Άλλα θέματα. Η σιωπή μου προς απάντησή σου, ο κόσμος θα καταλάβει. Λάθος η απάντησή σου. Η σιωπή μου, λέω. Άμα πω λάθος. Είναι έξυπνη η απάντησή σου. Σιωπή. Δεν το σχόλιο το δικό μου είναι λάθος. Εάν σου πω είναι λάθος ή σωστό, πάβει να είναι σιωπή η απάντησή μου. Θα έχει λόγο η απάντησή μου. Θα σου πω ένα πράγμα. Πες μου ένα πράγμα. Λάτσιο Ρώμα σκοτωνόταν. Σκοτωνόταν Λάτσιο με τη Ρώμα. Ωραία. Οι οπαδοί. Ναι. Λοιπόν. Για ποιο λόγο. Για πολιτικούς λόγους. Πολύ ωραία. Τώρα και οι δύο είναι με την ίδια κουλτούρα. Άλλαξαν. Ναι. Το είπανε. Το δημοσιοποίησανε. Χρειάζεται το δημοσιοποίησανε. Τελείωσε. Άστο. Τελείωσε. Γι' αυτό σου λέω καμιά φορά γίνονται ανατροπές στη ζωή. Απίστευτο. Πρε το χρήμα και η εξουσία και ο καπιταλισμός. Είναι αυτό το εδώ πιο... εσύ ρε στην Κυριακή άσο, την Τετάρτη εκεί. Κρίνομαι. Την Παρασκευή διπλό. Κρίνομαι. Η πολιτική οχρίουν μπροστά. Κρίνομαι. Λοιπόν. Η αναγνωσιμότητά μου είναι πολύ μικρότερη. Η ακροματικότητα είναι μεγάλη. Η αναγνωσιμότητά μου είναι μικρή. Δεν το είπα, άρα... δεν το είπα για να σημειωθώ. Όλοι κάνουν τους κολοτούμπες τους. Κοίταξε. Κρίνομαι. Σημασία έχει πόσες κάνεις. Δεν με κρίνουν εμένα. Δεν με ρίχνουν πινελίκι στα Facebook. Ρε, δεν μου ρίχνουν πράγμα. Καλά κάνουν. Και έχω και εγώ το δικαίωμα να ρίξω τα δικά μου πινελίκια. Πάμε παρακάτω. Εντάξει. Πήγα εγώ κάνω στο δικαστήριο να πω γιατί είμαι μπιλενικόνης. Εμάς μας πήγανε. Σιγάρι μας πήγανε. Ο Σαββίδης πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα των Ολλανδικών ομάδων και να δώσει το 10% από τα έσοδα. Για το Σαββίδη τσιμουδιά δεν βγάζεται με τον Αμερικάνο, ο οποίος New York Times το θάψαμε. Από πού είναι ο Σαββίδης? Από πού είναι το, από την Καπερνώμη, από ένα χωριό εδώ, από το Κιλκίς είναι. Συγγνώμη. Με ποιον έκανε δουλειές, ήταν υπουργός του, με τον Πούτιν. Ο Πούτιν. Λοιπόν. Όχι Πούτιν, Πούτιν λέει. Πούτιν είπα. Πούτιν είναι το άλλο, ναι. Πούτιν. Κοίταξε. Ναι, καλά, εντάξει, λογοπαίγνω. Πάμε παρακάτω. Φταίω εγώ, σε έκανα φρένο τώρα. Λέει, δικό μου, ναι. Πούτιν. Αυτό δεν έχει χειρόφρονο. Ναι, ναι, Πούτιν, ναι. Λοιπόν, ο Πούτιν, ναι, έχει τον έναν εδώ, τον άλλον εκεί, τον άλλον. Είναι δυνατόν, δηλαδή,
Τι θα κάνει, θα αλλάξει ξαφνικά ρότα και θα πάει. Θα δουλεύω για τον Τραμπ. Ναι. Δεν γίνεται. Δεν μου λες τώρα, αν ήσουν παοξής. Ναι. Καλά, με μίλησες ωραία. Την είσαι... αλήθεια. Ωραία μίλησες. Αν ήσουν παοξής και ήξερες ότι ο Αμερικάνος πρόξενος τον έχει στην μπούκα το Σαββίδι. Να σου τον έχει. Ναι. Είναι και έξις. Ο Αμερικάνος πρόξενος, το ξέρεις αυτό. Μάθε το λοιπόν. Όχι. Είναι έξις. Ο Θεσσαλονίκης ή Αθηνών. 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 Πρόξενος. Πρόξενος πρέπει να τον φοβόμαστε τον Αμερικάνο γιατί είμαστε σύμμαχοι. Είμαστε είμαστε υποτακτικοί, κατάλαβες. Είπαμε, σε ποια ναι, χώρα η Ελλάδα δεν είναι υποτακτική. Μιλάμε για την Αμερική ότι είναι η πρώτη που. Σε ποια πατήσει, δεν είναι υποτακτική. Άμα πουλήσει μαγιά, πατάει το κουμπί, μπαμ. Πού δεν είμαστε υποτακτικοί. Εντάξει, λέω τώρα εγώ για αυτό το κομμάτι. Προχώρα. Σωστά, σωστά μιλάς. Λέω, αν είσαι παοξής και έβλεπες New York Times εκεί να λένε διάφορα και θα φοβόσουν, θα σε προβλημάτιζε. Όχι. Όχι. Γιατί όχι. Θα σου πω γιατί. Καταρχήν, γιατί το θάψατε το θέμα εδώ στα ραδιόφωνα. Εγώ δεν έχω θάψει κάτι. Γιατί δεν έχει θάψει. Το έχει πει στα μνήματα τη Θέρμη. Τι κάναμε τριήμερα τώρα. Τρεις μέρες έχει που βγήκε η αυτή. Για πες μας. Έχω ένα δόγμα το οποίο δεν το αλλάζω. Δόγμα έχει. Ναι. Τι είναι αυτό το δόγμα. Πιστεύω ότι αυτό που βλέπουμε ναι, είναι fake. Fake είναι. Είναι ψεύτικο. Ψεύτικο είναι. Ναι. Δηλαδή η New York Times είναι. Όχι, ρε φίλε. Ναι. Ναι. Τι. Ο επικοινωνιακό πόλεμο Αμερική και Ρωσία. Ναι. Είναι τελειωμένη μπίζνα. Δηλαδή τα έχουν βρει. Ποιο θα πάρει τα αέρια, ποιο θα πάρει τον ορυκτό πλούτο, ποιο θα πάρει τα πετρέλαια, ποιο θα πάρει τι. Ναι. Λοιπόν, τα έχουν βρει σε όλα ναι, και τα υπόλοιπα είναι παιχνιδάκια. Άμα το λέγανε αυτό. Είναι παιχνιδάκια ναι, 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 για λαϊκή κατανάλωση. Αν εσύ πιστεύει κάτι άλλο. Εγώ θα σου πω τι πιστεύω. Όχι. Αν πιστεύει κάτι άλλο, σου ακούω. Άμα ήταν λέγανε για το Μελισανίδη, για το Μαρινάκι, θα το είχατε εδώ τηλεβόα. Γιατί συγγνώμη, δεν έχουμε πει ότι ο Μελισανίδη τροφοδοτεί τον εκτό στόλο. Τον εκτό στόλο. Ναι. Ναι. Στη Μεσόγειο, των ναι, Αμερικανών. Τι κακό είναι αυτό, δεν πείσμα. Ότι... Καλά κάνει. Το ότι είχε πάει μέσα, ας πούμε, για θέματα λαθρεμπορίου και τέτοια. Πήγε, ρε φίλε, μπήκε. Τα είπαμε. Πήγε και βγήκε. Τα είπαμε. Και αυτή τη στιγμή το εμπιστεύονται οι Αμερικανοί. Ναι. Και ολόκληρο έκτο πολεμικό στόλο. Μπράβο. Το προμηθεύει μπράβο, με κάποιον. Άλλο σε ρωτάω. Και καλά κάνει. Είσαι ο Μπούζος 12 με 2. Και παίρνουν οι New York Times, ξέρει τι θα έλεγε. Το γράψαν οι New York Times. Γράψανε! Εμείς δεν είναι είμαστε, δωροδοκία! Εμείς ορίστε! Σταμάτα ρε! 300.000 ευρώ! Πήγε να δωροδοκίσει οπαδούς! Ποιοι είναι αυτοί οι οπαδοί! Ποιοι είναι αυτοί! Δωροδοκία! Η New York Times, η μεγαλύτερη εφημερίδα της Αμερικής! Αποδεικνύεται αυτό! Ένα σε μου! Λένε! Πέρε! Λένε! Σε ρωτάω ρε! Θα βγαίνεις να τα φωνάξεις! Γιατί να φωνάξεις! Τώρα πήρε μεταλλική φωνή! Η μοιράσια, ναι, καταρχήν! Την πήρε τη μεταλλική φωνή και ο κόκκινος! Δες το παιχνίδι είναι στημένο και από πριν ξεφουγλημένο. Περαισί, ένα λεπτό. Μας πληρώνει εμάς ο Σαββίδης. Μας δίνει λεφτό ο Σαββίδης, ή ο Μελισανίδης ή ο Μαρινάκης. Όχι. Άρα πρέπει να λέμε για όλους το ίδιο. Το παιχνίδι είναι στημένο ναι, και από πριν ξεφουγλημένο. Μη, άστα. Λοιπόν, άστα. Βλέπεις ότι γίνεται το δημοψήφισμα. Ναι. Και πάνε ελάχιστοι να ψηφίσουν. Τι έπαθε ο Θεόφιλος Μητρούδης. Θέλει να μιλήσει. Να μιλήσει, φυσικά να μιλήσει. Θεόφιλε, καλησπέρα. Βγάλε τον Θεόφιλο Μητρούδη. Καλησπέρα, Θεόφιλο. Καλησπέρα, παιδιά. Και καιρό να τον δω. Σας ακούω τόση ώρα, είμαι κάπου και έχω ηρεμία και σας ακούω. Πού έχεις ηρεμία, να έρθουμε κι εμείς. Είμαι στη Σκοτίνα, Στο βρωμοχώρι του Κουλιανού είσαι. Έλα. Λέγε αγόρι μου, πες μου. Καταρχήν πες μου ότι η μανούλα σου είναι καλά, πρώτον. Δεύτερον, ότι η υγεία σου είναι ακόμα καλύτερα. Αυτά τα δύο θέλω. Η υγεία μου είναι σταθερή. Δεν είναι καλύτερα, αλλά δεν έχει χαλάσει. Μπράβο, εκεί. Παραμένει όπως ήταν και η μάνα μου ακόμα αντέχει. Μπράβο, αγόρι μου. Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά, παιδιά. Πες μου και λοιπόν, γιατί έχεις καλό λόγο, πες μου για ποιο λόγο εσύ για να πάρεις κάτι θες να πεις. Ναι, σοβαρό, θέλω ναι, κάτι να πω, όντως θέλω κάτι. Ναι, να ωραία. Πω. Ακούω τον Άρη, ακούω τους ανθρώπους του Άρη στο ποδόσφαιρο να επιμένουν και να σκούζουν για να βάλουν στο παιχνίδι ξένο διαιτητή. Εγώ λέω είναι ανόητη. Και εγώ το ίδιο λέω. Μπράβο. Να, γιατί αν βάλουν ξένο διαιτητή, με λίγα λόγια, δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα. Ενδεχομένως να είναι καλύτερα για τον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μάλλον καλύτερη ομάδα, ναι, έτσι δείχνουν τα πράγματα, έτσι, και μάλλον θα κερδίσει το παιχνίδι. Έτσι λέω και εγώ. Αν ο Άρης έχει μία ελπίδα, μία ελπίδα να βοηθηθεί από την διαιτησία, πρέπει να είναι Έλλην. Πρέπει να είναι Έλληνας, ώστε τη διαιτησία ακόμα δεν την ελέγχει ο Σαββίδης. Έτσι. Μπορεί μεν να ελέγχει την ΕΠΟ, αλλά τη διαιτησία για την ελέγξη πρέπει να περάσουν χρόνια. Έτσι, μπράβο. Είναι άλλοι πριν από αυτόν οι οποίοι ελέγχουν τη διαιτησία. Έτσι, μπράβο. Αυτοί λοιπόν οι άλλοι μπορεί να θέλουν να βοηθηθούν εξ αντανακλάσεως, για να βοηθήσουν τα δικά τους τα συμφέροντα πρέπει να κερδίσει ο Άρης. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν θέλουμε... Όπως έγινε, Θεόφιλε, σε διακόπτω. Με το ανάβεις, αν λοιπόν θέλουμε να ελπίζουμε με μία μικρή εύνοια της διαιτησίας ή μία οποιοδήποτε
Χωρίς να σημαίνει ότι εμείς οι Αργενοί εξαγοράζουμε διαιτητές. Πούλα, δεν μπορείτε, δεν έχετε τα χρήματα. Με παλέτες δεν εξαγοράζονται. Κοίταξε, είπαμε, η εντιμότητα έχει τιμή. Το είπε και ο Τσόρτσιλ αυτό. Ωραίος ο Τσόρτσιλ. Ωραίος ο Τσόρτσιλ. Ναι, αλλά πες το ζάρι, το αφήσουμε αυτό, δεν μας νοιάζει. Την πιθανότητα τιμία που υπάρχει για να ευνοηθούμε είναι να είναι Έλληνας διαιτητής. Μάλιστα. Και αφορώ γιατί ο Καρυπίδης αυτό δεν το έχει δει ακόμα. Μάλλον στο κομμάτι του επικοινωνιακού νομίζει, εγώ θα σου πω, έχει την εντύπωση ότι έχει καλύτερη ομάδα από ό,τι έχει. Αυτό πιστεύω. Δεν νομίζω, δεν είναι κουτός. Βρε, κουτός δεν είναι. Ελπίζει στο ότι ο ΠΑΟΚ είναι αυτό το καιρό λίγο ντεφορμέ. Είναι, δεν βλέπετε. Ελπίζει, εντάξει, είναι αλήθεια αυτό. Αλλά μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ απλά είναι ντεφορμέ. Λοιπόν, δεν μπορούμε να ελπίζουμε στο ντεφορμάρισμα της άλλης ομάδας. Ναι. Μπορεί να ελπίζει και στο ότι θα παίξουμε μέσα στο Χαριλάου. Και αυτό είναι μια ελπίδα. Αυτό που είπα εγώ για το γραμμένο, μην τον πυροβολείτε. Αλλά, ό,τι ελπίδα και να έχει, ό,τι και να πιστεύει. Δεν πρέπει τα όπλα του να τα εξαντλεί. Έτσι. Δηλαδή, τι τον θες βρε άνθρωπέ μου το ξένο τι τον θες, τον πολιτισμό τι τον θες. Εδώ, περίμενε. Θεόφιλε, Θεόφιλε. Επικοινωνιακά, όπως το ξεκίνησε... Μετά το μάτσε πρέπει να το κάνει. Μισό λεπτό. Δεν ήταν κακό, γιατί. Είπε, εγώ θέλω ξένους διαιτητές σε όλα τα ντέρμπι. Ναι. Δηλαδή, ανέβασε αυτομάτως τον πύχη του Άρεος ψηλά. Μετά τον Πάο και απαιτούσε αυτό το πράγμα να το αποδεχθεί και όλη η φίλαθλη Ελλάδα. Το ίδιο πράγμα μπορεί να πει αύριο. Θεόφιλε, παιδιά. Ναι, συγγνώμη. Αλλά πρέπει να σε διακόψω γιατί το ίδιο πράγμα μπορεί να πει και αύριο και ο Παναθηναϊκός. Να το. Γιατί να μην γίνει και εκεί. Το ίδιο πράγμα μπορεί να πει και άλλη ομάδα που μπορεί να πει και ο Ατρόμητος. Δεν είναι πάνω ο Ατρόμητος. Πολύ μπορούμε να το πούμε. Με την ίδια λογική λοιπόν. Πάμε επάνω και ζητάμε μόνο ξένους διαιτητές. Το θέμα όμως δεν είναι εκεί για τον Άρη. Εδώ ο Άρης δεν ήρθε η ώρα του ακόμα για να ζητάει φερεγγιότητα και ήθος. Έχει η ώρα δρόμο. Του είναι να σκέφτεται ναι. Έξυπνα για πονηρά. Έτσι. Δεν το συμφέρει τον Άρη ο ξένος διαιτητής σε καμία περίπτωση. Αυτό ήθελα να καταθέσω. Πολύ ωραία. Συμφωνώ απόλυτα. Έτσι. Να σε καλά. Να σε καλά, παιδιά. Γεια σας. Ωραίος. Παράγοντας χρόνια. Με τα καλά του, με τα στραβά του, με τα τι σωστά του, με τα λάθη. Σωστά τα λέει. Μόλις είπε αυτό που του αρέσει. Γιατί ρε φίλε να έτριβε είναι. Τα χέρια, τον δείτε να λέει. Κοίταξε. Ο Θεός ο Μητρούδης ξέρει και από διαιτητές. Ξέρει και ποιοι τα παίρνανε επί το μπάσκετ. Ξέρει και ποιοι δεν τα παίρνανε. Ξέρει. Τα ξέρει. Δεν είπα όχι. Λοιπόν, τι είναι πιο έμπειρος από εμάς σε αυτό το κομμάτι. Πώς θα γίνει δηλαδή. Έχει κάνει παράγοντας εσύ. Άσε να μιλήσει ένας παράγοντας κι ας είναι και από τον μπάσκετ. Ξέρει. Άλλο τι έγινε. Ρατόπουλε, μίλα για τον Απόλλωνα, κανένα νέο έχουμε. Ποιον Απόλλωνα, Αθηνών. Ναι. Ποιον Απόλλωνα, Αθηνών. Πόντου. Δεν έχω κανένα νέο, ο Κόκκινος μιλάει και με τον Δημήτρη, τον Καλατζίδη, τα λένε εκεί πέρα. Εγώ και να μιλήσω, μου έκανε εντύπωση που μπόρεσε και κατάφερε και δημιούργησε ρόστερ εκεί που φανόταν ότι... Δημιούργησε μια τεχνητή κρίση ο Καλατζίδης, εγώ έμαθα. Δεν το ξέρω. Είναι το σατανιστικό μυαλό του, δημιούργησε μια τεχνητή κρίση. Για να έρθουν να πάρουν την ομάδα αυτή που δεν μπορούν να την πάρουν και ο Παλτίδης έγινε ρόμπα να πούμε. Γιατί είναι ασεφιέστατος ο Παλτίδης, αλλά ουσιαστικά είπε ότι εγώ θα τον πάρω τον Απόλλωνα Λακαμάση με, τον πάρω γάμα εθνική χωρίς χρέη. Γιατί δεν τον πάρω με τα χρέη. Άρα, αν πάει και λίγο καλά, γιατί ξεκίνησε ψιλοκαλά στο Κύπρο κτλ., νομίζω ότι επικοινωνιακά Παλτίδης και Καλατζίδης, επικοινωνιακά λίγο κερδίζει ο Καλατζίδης αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ο Παλτίδης πανέξυπνος, δημιουργεί καταστάσεις εκεί στον Εραστέχνη. Αλλά νομίζω ότι η συντεχνητή κρίση που δημιούργησε ο Καλατζίδης επικοινωνιακά κερδίζει στο νήμα, να πούμε, τους υπολείπους. Μάλιστα. Λέγε. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Αντώνη τον Τζουζουλή. Τζουζουλή. Ναι. Τι είναι αυτό, επίθετο είναι. Είναι φίλος του Ολυμπιακού, έχει δύο παιδάκια και είμαι η εκτόνωσή του, η μεσημεριανή. Εσένα? Κάθε μεσημέρι. Με στέλνει μηνύματα και με βρίζει. Να, σε βρίζει. Ναι. Γιατί να σε βρει ένα οπαδό του Ολυμπιακού, εσένα. Δικαίωμά του, ρε φίλε. Ναι, παλικάρι μου, το λόγο να μα πει ο Τζουτζουλή. Να ξέρω για αυτό. Δεν ξέρει το καλά λόγο. Κάνει. Καλά κάνει. Καλά κάνει και εγώ το στείλω το χέρι. Τι είπε δηλαδή και σε βρίζει. Ρε φίλε, χρειάζεται να κάνω διαφήμιση από εκεί πέρα. Εγώ το τι σε είπε, σε βρίζει. Του στέλνω την καλησπέρα. Κάτσε, πού το μιλάω. Του στέλνω την καλησπέρα. Έλα, ρε, κόκκινε, τελείω. Να μάθετε να δουλεύει. Τελείωνε. Γιατί έπαθε κάτι. Τώρα ο Τζουτζουλή σε βρίζει και τώρα έχει και φοράδο στο αλόνι που σε βρίζει ένα Τζουτζουλή. Κορυφαίοι Έλληνες παίκτες, αυτός που λες ότι δεν κάνει, Σοκράτης. Ποιος είπε ότι δεν κάνει? Εσύ. Έχει μία πτώση
στην ταχύτητά του, στα κιλά του έχει βάλει. Πόσο χρόνο είναι? 30. Είναι λογικό να μην είναι? Όχι, δεν είναι λογικό. Με 25. Όχι, δεν είναι λογικό. Είναι υπάρχουν αθλητές που στα 30 τους είναι στο top. Και αρχίζουν είναι μετά... πιθανόν λόγω αλλαγής περιβάλλοντος να χρειάζεται. Όχι. Το... Είναι πιθανόν λόγω σωματότυπου. Είναι μερικά σώματα. Ρε φίλε, πήγε στην Dortmund επειδή δεν παρακολουθείς την πορεία. Όχι, καθόλου δεν. Για περιμένουμε. Πότε πήγε στην Dortmund? Δεν ξέρω πότε πήγε. Ναι. Δεν καθιερώθηκε με το καλημέρα. Ναι. Δεν πήγε πρώτη μέρα. Τι θες τώρα να μας πεις για τον Παπασταθόπουλο? Πιθανόν να θέλει το χρόνο. Δεν μπορεί σε ζώνη να παίξει ανοιχτά, δεν είναι γρήγορος. Έχασε ταχύτητα. Ρε φίλε, πρωτάθλημα το οποίο είναι, παίζουν πιο ανοιχτά και μπουκάρεται όλοι. Άντε, μίλα μόνος, ρε. Είναι αυτό στη Γερμανία με την Dortmund. Μην βρεις εμένα καθυστερημένη, μη σου δώσω δύο μπάτσες. Άιτε μεσημεριάτικα. Να με έχει παρανοήσει τελείως. Θα σε φτιάξω, θα σε δείξω, τρέχεις σαν την κότα έξω τώρα. Τηλέφωνο. Τι τηλέφωνο, ρε. Τηλέφωνο και χτυπάει σαν κούκος. Βγαίνει και ο κούκος. Χτυπάει. Έχετε δει κινητό με εκρεμές? Α, πήρε ο Ραπτόπουλος. Πού το βρήκε, δεν ξέρω ειλικρινά. Από καμιά λαϊκή το πήρε. Λες, πάρε κινητό με εκρεμές. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, πουλάμε τραλίτσα, αρκετή τραλίτσα, γιατί τελευταία έφυγε... φεύγουν παιδιά ειλικρινά χωρίς να καταλάβει κανείς πώς γίνεται τόσο νέοι να τους παίρνει. Από αυτό το μάτι ο κόσμο μεγάλος. Έφυγε προχτές ένας φίλος του ΠΑΟΚ, ο Νίκος. Έφυγε χτες η Ελπίδα, μια φίλη του Ηρακλή. Νεότατα παιδιά στο άνθος ηλικίας δυστυχώς φεύγουν. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τα σκεπάσει και τα δύο τα παιδιά, και τα σκέπασε, γιατί κυδευτήκανε και ο Νίκος προχτές και η Ελπίδα σήμερα. Και δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο, γιατί πραγματικά είναι οδυνηρό να ακούς για τόσο νέους ανθρώπους να φεύγουν τόσο άδικα. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι η Εσκιάδης Μπαλοδήμος, η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί όπου μπορείτε να κάνετε δικό σας είτε ένα Kia, είτε ένα Hyundai, είτε ένα Skoda, για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου, με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Αρκεί να έχεις μπροστά σου την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και να σου δώσει την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό μαζί με την καλύτερη τιμή της αγοράς. Μην ξεχνάτε, στο www.listopart.gr θα βρείτε το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεται για το δικό σας αυτοκίνητο και μαζί όλες οι μηχανές αυτοκινήτων με 150 ευρώ. Το 2310-1390 είναι δικά σας, με μία γραμμή είναι ελεύθερη. Να πω ότι η εταιρεία Κοσμάγλου παρακολουθεί τις εξελίξεις στο χρώμα και δίνει πάντα εξαιρετικές λύσεις για κάθε τεχνικό πρόβλημα και με ό,τι πιο καινοτόμο έχει να προτείνει η παγκόσμια βιομηχανία του χρώματος. Το μεγαλύτερο κατάστημα στην Ελλάδα για το χρώμα άνοιξε τον Εύωσμο, στο νέο κατάστημα Κοσμάγλου, όπου σε 1100 τετραγωνικά μέτρα θα βρείτε τα πάντα για το χρώμα, για το βάψιμο και ιδέες ανακαίνησης στην Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτη στον Εύωσμο, κέντρο Φίλιππο 74 και ανατολικά Εθνική σας 82 στο Φίνικα, με τηλέφωνο το 2310-480-606. Άρε Θεόφιλε φωτιά που μας έβαλες. Άρε Θεόφιλε φωτιά που μας έβαλες. Παρακαλώ. Ναι. Ορίστε. Εγώ είμαι. Εσείς. Λοιπόν, Χρήστος από Μόναχο. Γεια σου, Χρήστο. Καταρχήν ήθελα και το Ραπτόπουλο, είναι εκεί κοντά. Έξω είναι με το κουνιστό, με το εκραμές, το φτιάχνει το. Έχεις ξαναδεί κινητό με κούκο? Τι γελάς, σοβαρά μιλάω εγώ, εσύ γελάς. Εσύ λέω είναι ανισόρροπος, δεν υπάρχει. Λοιπόν, ήθελα να ευχηθώ, δεν ξέρω αν θα έρθει ο Ραπτόπουλος. Τι να σου πω, τα καταφέρει να βάλει τον κούκο μέσα στο κινητό, θα μπεις. Μας έχει τρελάνει. Γιατί ήθελα να κάνω ένα quiz λίγο και... Να κάνεις εσύ quiz. Ρε, ας το τηλέφωνο, σε θέλει ο άνθρωπος, τη Γερμανία πήρα να σε μιλήσει. Ας τον κούκο. Ποιον κούκο τώρα, μωρέ, ποιον κούκο να πούμε. Τι έπαθες, ρε φίλε? Έλα, λοιπόν, Ραπτόπουλε, από Χρήστο από Μόναχο, παγουχτής. Στο Μόναχο τι θα είσαι, Βέρι? Θέλω να... Ναι. Από το Μαυρό, από το Μόναχο ήθελα, ναι, να πω. Εντάξει, το ξέρεις, δεν χρειάζεται να τα πω αυτά. Βέβαια, λοιπόν, άμα πας στο κέντρο του Μονάχου και πεις ΠΑΟΚ, θα πει what is this, θα πούν στα γερμανικά. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, θέλω να βάλω ένα quiz. Ναι, ξεπλάκι, τι σημαίνει το what is this? Στα γερμανικά. Αυτό το what is this σημαίνει. Τι είναι αυτό, θα πει, ΠΑΟΚ, τι είναι αυτό? Ναι. Κάνεις μαθηματικό. Βάσεις, Dust λέγεται, όχι. Εξελίσσεται. Dust, πάντως δεν το ξέρω, σε ποιο γλώσσα το πει. Πρόσεχε, άρχισε να παίζει με το κινητό, να ανταλλάσσει μηνύματα, να κάνει αναρτήσεις και έμαθε και λοιπόν, το what is this. Χώρια που ξέρει ότι άμα κάνει καμάκι, χώρια που ξέρει ότι άμα κάνει καμάκι στο Παρίσι θα φάει 750.
Είδες πρόοδος. Μεγάλη πρόοδος. Ναι, αλλά εδώ τώρα κοίτα, δεν με βάζει. Εδώ στο WiFi να πούμε, πατάω και δεν με βάζει. Να πούμε. Μπορώ να σου βάλω εγώ, αλλά δεν το κάνω. Αυτό που λες. Λέγε φίλε, λέγε. Λοιπόν, θέλω να βάλω ένα quiz. Βάλε φίλε. Επειδή έχουμε, έχουμε μία εβδομάδα μέχρι το Derby Ice Park. Ναι. Θέλω να βάλω ένα quiz στους φίλους μου τους Αριανούς. Ναι. Λοιπόν, τα επόμενα τρία παιχνίδια, δηλαδή Άρης ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Άρης και Άρης Ολυμπιακός, θέλω να βάλω πόσους βαθμούς θα πάρει ο Άρης. Τι τους νοιάζει ρε φίλε, άδεια και βγήκε γανόγδοη. Εσύ άμα χάσεις, μπορεί να χάσεις το πρωτάθλημα. Εσένα ο πισινός σου έχει αιμορροίδα φίλε, δεν έχει το Αριανού. Ο Αριανός ηθικά το έχει το θέμα, σου λέει και πέμπτος να βγω και έβδομος και όγδος, ήρθα μια χρονιά, κουνήθηκα, με ακούσανε, έκανα sold out, τελείωσα. Εσύ άμα χάσεις και χάσεις το πρωτάθλημα από τον Χαριλάου, ξέρεις τι είναι. Εγώ να χάσω τον Άρη. Εγώ συμπληροφορώ ότι ο ΠΑΟΚ στον Άρη μεθαύριο θα κάνει προπόνηση. Ο πιο φορμαρισμένος χαφ σου, ο λιγότερο κακός, ποιος είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όποιος και να είναι. Άντε πάλι. Λοιπόν, άκουμε λίγο. Να σου δώσω ρεπορτάζ, θέλεις. Τραυματίστηκε ο Μαουρίσιο. Αμφίβολος ο Βαρέλα. Στα πότα έργα, θέλεις. Ο Γουάρτα τιμωρημένος. Πώς θα κερδίσεις δηλαδή. Αυτά είναι τυπικά και αυτά είναι άστατο. Αυτά είναι παραμύθια. Προκαλύτερο σου χάφ, ο λιγότερο κακός είναι νοκάουτ από το μάτι του Χαριλάου, το ξέρεις. Έχω κι άλλο, μη στεναχωριέ. Ποιον έχει το όνομά του να ακούσω. Βέρμπλουμ. Ναι. Εκείνο τον αγριόφλωρο θα φέρεις εκεί. Μόλις δει το σιόπι με τα αυτιά τα πεταχτά. Άστο να πάει στα κομμάτια. Και Βέρμπλουμ, ρε τα γάρια. Λοιπόν, άκουμε λίγο. Φτάνει γιατί περιμένουν κι άλλοι. Ακούστε είδηση τώρα. Την είδηση φωτογραφία. Όχι, δεν. Απίστευτες εικόνες, τα λουτρά ειδιψού, εκεί όπου πήγαινε για σειρά ετών ο κύριος και έκανε... Τέσσερα χρόνια έχω να πάω στην ειδιψό κόκκινη. Πήγαινες χρόνια. Ναι. Για δες λίγο αυτήν την εικόνα. Είναι σαν το μουσείο του Μονάχου. Άνοιξε η γη και το κατάπιε. Γελάς, ε. Ρε φίλε, πόσο κάλτσα μπορεί να είναι. Πόσο νάκλεψε αυτός ο εργολάβος εκεί πέρα για να πέσει ο δρόμος. Άνοιξε ο δρόμος. Και κατάπιε ένα σταθμευμένο. Ρε παιδιά, συγγνώμη, ένα εργολάβο φυλακή τον έχετε βάλει. Κάνε ένα εργολάβο. Καταρχήν, συγγνώμη, αυτό ναι. Θα πρέπει να δεις. Αν έχει γίνει ό,τι έχει γίνει για να φτιαχτεί ο δόμος. Ποιος δόμος να φτιαχτεί. Ποιος δόμος να φτιαχτεί. Και από εκεί και πέρα. Ποιος δόμος έχετε κατακλέψει την Ελλάδα, ρε αλυταράδες. Ποιος δόμος, ρε κοπρίτες. Πάμε παρακάτω. Το πέστε και πώς το λένε, και πατριώτες, λοποδίταροι να πούμε. Ορίστε. Κλεφταράδες. Λέγε φίλε. Άγια. Φύγε από εδώ ρε, από εδώ πέρα. Λέγε ρε φίλε. Μακεδονομάχη. Έφαγε το μουσείο της κολονίας. Έφαγε και το. Αυτή είναι η. Αυτή, δηλαδή η προσέγγιση σου είναι ότι η γουρσουζιά, το κλέφτη που έφτιαξε το δρόμο και έφαγε τα λεφτά και τα μισά τα. Σκίστε τον. Τι σκίστε τον, ποιο θα το σκίσει. Εσύ εύκολα λες να κλέφτης. Κλέφτης είναι. Για να πέσει έτσι ο δρόμος, κλέφτης είναι. Έχει μια μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα που δεν έχει. Πάμε ρε κόκκινε, πάμε. Όχι, να χαρίσει που δεν έχει μετρό. Πάμε, μας κάνει φρένο. Πες μου μία. Φρένο. Πάμε παρακαλώ. Πες μία. Ρε πάμε φρένο. Καλημέρα. Έλα. Μα είδες, όταν δεν έχεις να επιχειρηματολογήσεις. Έλα ρε φρένο. Ας το αμάξι να φύγει. Ωραία τάκα. Φρένο. Πάμε ρε. Φύγε ρε αμάξι. Πάμε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Αγιανός από Αθήνα, τι κάνουμε. Καλώς τον. Ρε τι φρένο είναι όπως. Τι φρένο είναι. Πρώτα απ' όλα εγώ διαφωνήσω μαζί σας όσον αφορά το θέμα του διοικητή. Και θα ρωτήσω το εξής. Δεν έχουμε την ίδια άποψη και οι δύο. Ναι. Α, ωραία, sorry. Τώρα διαφωνώ με τον Κώστα. Μέση Τούμπα με 50-50% διατησία. Πήρα το χ και ευρώ μαγεία διπλό. 100%. Ποιο μάτσο. Αυτό εδώ που ο Πάουκ έπαιζε προφυλαγότανε. Ο Πάουκ με 120. Αυτό το μάτσο. Αυτό, ναι. Δηλαδή είναι προπαγανδιστή αυτό το μάτσο που έπαιξε εσύ με βασικούς και ο άλλος έπαιξε με αναπνευματικούς και έπαιξε και έβρεσε ένα-ένα. Η μία ομάδα έχει 40 εκατομμύρια και η άλλη έχει 3. Ναι. Αυτό είναι γνώμονος αυτό το μάτσο, αυτό που θα γίνει τώρα. Εγώ θα σου πω το άλλο, Ναι. Στο Πανιόνιο, άμα είχα 50-50, έπαιρνα στη χειρότερη το χ. Γιατί δεν είχες 50-50. Τι 50-50, Mars Penalty έκανε ο άλλος και δεν το έδωσε. Τι Mars Penalty, αφού άλλαξε το ποδάρι, άκου το έβαλε στο δεξί. Άκου τι λέει. Έχασε το γκολ. Πήγε να χάσει το κοντρόλ και πέφτει. Άσε ρε τώρα Penalty παραμυθά. Λοιπόν, άκου λίγο να σου πω. Ο κοντός δίνει λεφτά και δεν πιάνει τίποτα λεφτά. Το ξέρουμε αυτό. Ο δικός μας είναι γάτος με πέταλα, ό,τι και να του έχω σύρει είναι γάτος με πέταλα. Ναι. Αυτά που έχει ψωνίσει είναι λίγο παραπάνω για τα λεφτά που πρέπει, αλλά φυσικά δεν πειράζει. Είναι παραπάνω γάτος με πέταλα. Φυσικά, στην μπάλα, στην μπάλα πάνω φυσικά και είναι γάτος. Οπότε αν θέλουμε να ελπίζουμε, γιατί έχουμε χορηγία σου ρωτή και τα λοιπά, αν θέλουμε να ελπίζουμε σε καλό αποτέλεσμα, ναι, μόνο με ξένο διαιτητή μπορεί να γίνει. Λες. Παρένθεση. Για το κάταγμα του Κουέσα δεν έχει πει. Έχει κάταγμα στο μικρό δάχτυλο. Λογικά αυτό έγινε τώρα.
Έχει δύο μέρες. Δεν έχω ιδέα, εγώ τώρα το ακούω. Έχει δύο μέρες κάταγμα στο μικρό δάχτυλο. Λογικά προλαβαίνει, λέει, θα μπει με ενάρθηκα. Χεριού ή ποδιού. Χεριού. Κάταγμα στο μικρό δάχτυλο. Και εγώ να πω και το τελευταίο για να μην κρατάω χρόνο από τον επόμενο ακροατή. Κωστή, άμα πας στο Παρίσι και σου κάνει κάποιος καμάκι, δεν πρέπει να του δώσουν λεφτά ή σε ένα ή σε αυτό, ένα βραβείο πρέπει να του δώσουν, να ξέρει. Πολύ καλό, πολύ καλό, μπράβο. Τον αλήτη. Ο ξεβράκωτος, ο Χρήστος Λάμπης. Ο Χρήστος Λάμπης, ναι. Ναι, γιατί είναι ξεβράκωτος. Λέει, χαίρομαι τις τελευταίες ημέρες. Το ξεβράκο μας με την έμεση παροδοχή ότι ο ΠΑΟΚ δεν ελέγχει τη διαιτησία. Αλλιώς δεν θα σύμφερε τον Άριο Έλληνας διαιτητής, όπως λέτε τώρα, σε όλους τους τόνους. Mm-hmm. Εμείς πάντα τα ίδια λέμε και την αλήθεια λέμε. Απλά εσύ κρίνεις κατά το δοκούν. Απέτυχες ως χαλήφης, Χαϊβάνη, αυτό σου λέμε τόσο καιρό. Τι σου είπε ο Κόκκινος? Εγώ δεν είπα ότι απέτυχες. Απέτυχες ως χαλήφης. Λέμε την αλήθεια. Άντε, μπράβο. Απλά όποτε σου αρέσει, είμαστε καλοί. Όποτε δεν σου αρέσει, είμαστε κακοί. Έξι γραμμές, ρε, φρένο έβαλε πάλι. Πάμε πάλι. Μάλιστα. Εσύ βάλ τον Κούκο στο τηλέφωνο. Λέγε. Παππούς από Νάουσα. Γεια σου, παππού. Καλησπέρα σας. Να πω λίγα πράγματα στον κύριο Κώστα. Εσύ είσαι κομμουνιστής, παππού, Ηρακλειδέας. Εγώ είμαι δημοκράτης. Ο μπαμπάς μου ήταν κομμουνιστής. Ναι. Ήταν αριστερός. Ναι, ναι. Μέχρι την εποχή που ήρθε ο Ανδρέας και μας έκανε όλους αντρεϊκούς. Σας έκανε ανθρώπους, ναι. Τουλάχιστον τότε για πρώτη φορά πήρα την οικογένειά μου και πήγα παραθέρηση πληρωμένα. Μπράβο. Από το κράτος. Να το, εγώ, να το ανάβεις και ένα κεράκι. Ναι. Τώρα καλό κακό παρακάτω για τους άλλους δεν ξέρω. Ντάξει. Εκείνο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι τα παιδιά από την αυτόνομη του Ηρακλή, ναι, πληρώνουν εφορία, πληρώνουν έμφυα, όπως πληρώνουν όλοι οι Έλληνες. Γιατί να μην δικαιούνται και η κρατική επιχορήγηση, αφού είναι, πληρώνουμε αυτά που θα μας δώσουν, τα έχουμε δώσει. Και μην με μπερδεύεσαι ότι δεν πρέπει να πάρει η αυτόνομη θύρα επιχορηγήσεις. Ο Ηρακλής θα πάρει... Α, πάρει κρατική χορηγία ο Ηρακλής, πάβει να είναι σωματείο αντιφά. Δεν θα πει, λάθος είσαι. Λάθος. Άμα μας άφηνε να μην πληρώσουμε εφορία και έμφυα και ό,τι πληρώνει όλος ο λαός... Κλέψτε την. Πολύ καλά. Κλέψτε τους στην εφορία. Μην πληρώνετε. Δεν μπορούμε να τους κλέψουμε, αλλά και αυτοί δεν μπορούν να μας αρνηθούν αυτό που δικαιούμαστε. Μην τα μπερδεύεις τα πράγματα. Εσύ τα μπερδεύεις, παππού. Εγώ. Ναι. Εγώ τι μπερδεύω. Μπερδεύεις την ιδεολογία της ομάδος. Η ομάδα είναι αντιφά. Τι ιδεολογία. Πληρώνουμε. Αυτά που πληρώνουν τα δικαιούμενα. Φίλε, τώρα είναι δυνατόν να φωνάζουμε τώρα με τον Ηρακλή μόνοι μας και εμένα με εγωιτεύει αυτό. Και να έρχεται εκείνος ο Μπουρτόταυρος, να πούμε ο Καμένος, και να του δίνετε φανέλες και τέτοια. Γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε. Φανέλες είναι διοντολογία, είναι ανθρωπιά, είναι αυτό. Έλα, καπιτάλα, μπες στο σύστημα. Έχει μια θέση. Έλα. Στην κοινωνία της Ελλάδος. Εμείς είμαστε Έλληνες πρώτα απ' όλα και ύστερα όλα τα άλλα. Βρε, μπες στην καπιτάλα μέσα τώρα στην κουτάλα και εσύ να πάρεις κανένα μακαρόνι. Μπερδεύεις πολλά πράγματα, αγόρι μου. Είσαι πολύ καλός. Γιατί, χρυσέ μου άνθρωπε, εγώ είμαι είμαι υπέρ του καπιταλισμού, εγώ δεν φώναζα. Κομμουνιστικά, χριστιανικά, δεν φωνάζω. Εγώ είμαι με τον καπιταλισμό. Ο νόμος του ισχυρού. Εντάξει, εγώ είμαι ο νόμος του ισχυρού. Από την ώρα που πληρώνω να μην ζητάω αυτά που δικαιούμαι. Αυτό είναι παράλογο. Ναι. Η καλαμαριά γιατί να μην πάρει, δεν πληρώνει οι καλαμαριώτες. Δεν πάρουν, γιατί είπα. Δεν παίρνουν όμως. Είπα να μην πάρει. Ο Μακεδονικός παίρνει, δεν παίρνει. Ό,τι δικαιούμαι. Οι άλλοι δεν πληρώνουν εφορία, τι είναι. Ό,τι παίρνουν και οι άλλοι. Φοροφυγάδες είναι οι άλλοι δηλαδή. Πώς. Δεν είπα να μην πάρουν, παιδί μου. Γιατί. Όλοι να πάρουν δίκαια. Βγες εσύ και πες να πάρουν όλοι. Αυτό που τους αναλογεί. Μην τα μπερδεύεις τα πράγματα. Ακαπιταλισμός. Ό,τι μας αναλογεί. Α, μπράβο. Μπήκες. Ό,τι πληρώνω. Μη. Σ' αγαπώ πολύ, για χαρά. Μ' αρέσει ο τόνος της φωνής σου. Μ' αρέσει. Από τα πιο ωραία πράγματα που βλέπει κανείς στο Facebook. Βλέπω τώρα μια φωτογραφία. Την έχετε δει περισσότεροι. Με το Πασόκ σαλάτες. Έβρισκες καραβίδες. Του Βασιλόπουλου έβρισκες καραβίδες. Μάλιστα. Μην διαφήμιση σούπερ μάρκετ. Διαφήμιση ήταν αυτό. Τι. Βρέθηκε τώρα κάτι. Και επειδή βρέθηκε. Έτσι και βρέθηκε. Έξυπνο είναι, ρε φίλε. Σωπάμα, ρε. Αυτός πάνω πόσα κιλά τεμπέλης να κάθεται να βγάζει στο Facebook. Και εσύ αρχιτεμπέλα, ρε, που δεν κάνεις εκπομπή και διαβάζεις τα Facebook. Λέγε ρε φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλά που είσαι εσύ, ρε. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είναι ντεφορμέ. Ναι. Παρ' όλα αυτά. Ναι.
Σκέφτεσαι να μην ήταν φορμένοι. Τι θα γινότανε, ναι. Ξάρεσε, ξάρεσε όπως είχαμε παλιά, 18 τον Ολυμπιακό στις Έρες. Ναι. Την Άγκη την είχαμε πατήσει, πότε δεν θυμάμαι πότε την είχαμε πατήσει. Τι τερματίσατε εκείνες τις χρονιές? Τερματίσαμε. Ναι, όταν διαλύσατε τον Ολυμπιακό 6-1, τι θέση πήρατε στο πρωτάθλημα? Δεν θυμάμαι γιατί... Τέταρτη βγήκατε. Χρόνια, πρέπει να δώσω τέταρτη βγήκατε, τέταρτη, 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 ναι. Αλλά ναι. Όποτε ερχόταν ο Ολυμπιακός επάνω, από τη Λαμία κάναν κακάκια. Πάνω... Κάναν κακάκια, τι τερμάτιζες εσύ? Δεν θυμάμαι τι τερμάτιζε. Δεν θυμάμαι τι τερμάτιζε, ναι. Απλά, ναι. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Ναι. Λοιπόν, επειδή οι φίλοι μου αριανοί, έχω πολλούς φίλους αριανούς κολλητούς. Ναι. Αν γίνεται να πάμε στο γήπεδο μαζί από το που λέμε και ωραία και να δούμε το ματσάκι, αν μπορείς να με βάλεις εσύ. Ωα, ειδικά εγώ άμα σε πάω, πάμε μαζί θέλεις. Πάμε μαζί, με ξέρουν όλοι οι αριανοί, είμαι στα παρισμένα, με ξέρουν. Σε ξέρουνε. Έτσι έχω, ναι. Είμαι 75 κιλά και πολλοί αριανοί, θυμάμαι, πήγαν 18-80 στο Νάρι και σε άλλα μάτια, όταν έπεσε στον έφος μου, τον γαμπρό μου και κάτι φίλους μου αριανούς. Πηγαίνω στον έβοσμο και βλέπαμε τον Άρη, γιατί είχα συγχαθεί τον Παπαπέτρο που είπε σφαίρα τη λίγη πάνω να φύγουμε στην Τούμπα. Και δεν ξέρω να πάω. Γιατί δεν κάνετε ένα ντου στη θύρα 3 και τώρα? Τι να κάνουμε ντου στη θύρα 3, όπως τότε το 81 να ακουστάρουμε τίποτα. Τούμπα 60.000 θέσεις, ναι. Να έχει 40.000 παοξίες και 20.000 αριανούς. Και ναι. Πολλά θες Αλέξανδρε, ρομαντικός είσαι Αλέξανδρε. Γιατί το ποδόσφαιρο ενώνει, το εφαγωνίζεστε, το ξέρετε. Στην Αγγλία το ποδόσφαιρο είναι γιορτή. Γιατί να μην και στην Ελλάδα γιορτή για να κάθονται. Δεν είναι γιορτή το ποδόσφαιρο, είναι μάχη. Θεώνονται και να και πλακώνονται στα σούκια και δίνουν ραντεβού στα βάση εκεί. Και... Πού να εκτονωθεί ο λαός, ρε φίλε? Στο κήπεδο θα εκτονωθεί. Πού να εκτονωθεί? Τώρα εκτόνωση, άντε γεια. Για χαρά. Επόμενος. Απότομα με έκλεισε. Επόμενος, ναι. Αραπτοπουλέ. Μάλιστα, κύριε. Έτσι και ο Μητρούλης μπερδεύεστε. Γιατί, κύριε. Γιατί το λέτε? Μπερδεύεστε. Ο Άρης δεν πάει να κλέψει κανένα μάτι. Ο Άρης πάει να προσέξει το μάτι στα ίσα. Και με την ΕΡΤ που δεν το έχετε πει κανένα θα το βλέπει όλη η Ελλάδα. Γιατί το κυπέλλο το παιχνίδι κρύφτηκε. Δεν το έδανε η μισή Ελλάδα. Το έδανε κάποιοι. Εκείνη την μέρα θα το δει όλη η Ελλάδα. Αν είναι μάκες και περάσουν, κύριε πρωταθλητέ, θα σου περάσουν να του δώσουμε και το χέρι. Στα ίσα, ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα. Στα ίσα θα το παίξει το μάτι. Αν είχε ακόμα ένα τέταρτο στην Τούμπα θα έβαζε και τον Περζανίδη αυτό. Ρε εσύ, άστο να μιλήσει. Ο Ρουμάνο δεύτερο μήχρο δεν το λέτε. Πλακώθηκε και έβαζε την ομάδα από τους κανονικούς. Ναι. Από το Μάτος έβαλε μετά τον Εύρωμο και μετά έβαλε και τον Πρίγιονι. Ναι. Αυτό ήταν ξεστήλα. Δεν το είπατε κανένας. Θα είσαι στο Χαριλάο και με όλη την Ελλάδα να το βλέπει. Θα το δει όλη η Ελλάδα. Αν είναι παλικάρια, τα οξύδες θα περάσουν και θα είσαι και θα και το χέρι. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Έλα ρε Γρηγόρη. Έλα. Έλα τι κάνουμε. Με εσένα θέλω να μιλήσω γιατί στον άλλο τα λέω και με κόβει να πούμε. Το παίρνω το πρωί το δικό σου και του λέω με την ίδια λογική που ζητάει ο Άρης Ντέρμπι με τον Πάο και πρέπει να παίξει με ξένους διαιτές να το ζητήσει και ατρόμητος. Έχω άδικο. Ναι. Να το ζητήσει με Πάο, να το ζητήσει με ΑΕΚ, ναι, να το ζητήσει με Ολυμπιακό. Ναι, σου λέω ότι έχεις άδικο. Εγώ γιατί έχω άδικο? Γιατί ρε φίλε είναι... υπάρχει ένας... Είναι πρώτος εσύ μαζί με τον Πάο, έτσι. Διεκδικεί κανονικά μαζί με τον Πάο. Θες να μιλάμε σοβαρά. Σοβαρά μιλάω, γιατί όχι. Καταρχήν, όπως βλέπω το πρωτάθλημα και όπως βλέπω να αντιμετωπίζουμε όλοι οι Έλληνες, όχι στο ποδόσφαιρο, σε όλα τα πράγματα, τα πάντα, λέω ότι δυστυχώς οι ξένοι πρέπει να μπουν παντού. Γιατί πάσχουμε από ξενομανία. Από ξενοφοβία, από ό,τι θέλεις. Τα 400 χρόνια σκλαβιάς. Τα 400 χρόνια σκλαβιάς μας έκαναν. Πρώτον, εσύ δεν είσαι ατρόμητος, είσαι παοξής. Και ενοχλείσαι. Που ζητάει ο Άρης ξένους διαιτητές. Φέτος ανέβηκε ο Άρης. Με ποια βαρύτητα ζητάει? Επειδή είναι ντέρμπι της πόλης, τώρα μην κάνουμε. Ο Άρης, φίλε, δεν ζήτησε ξένο διαιτητή. Φίλε, δεν ζήτησε ξένο διαιτητή για σένα. Ζήτησε ξένο διαιτητή για όλα τα παιχνίδια, τα ντέρμπι. Ναι, αυτό λέω και εγώ. Άρα δεν είναι ανήθικος. Ηθικός είναι. Όχι, εννοείται. Εγώ υπέρ του είμαι, εννοείται αυτό. Ναι, αν ήσουν υπέρ του όμως δεν θα έλεγες αυτό το πράγμα που είπες. Όχι, σου λέω με την ίδια λογική. Αδικείται ο ατρόμητος. Ρε φίλε, ο Άρης έχει 9.000 διαρκείας. Ο ατρόμητος που είναι πρώτος έχει 580. Ρε φιλομανδάρα έχει ατρόμητος. 580 διαρκείας. Δεν θέλουμε αστυνομία, δεν θέλουμε κάτι αυτοκριτικό. Τι θέλουμε? Ο ατρόμητος είναι στο μεγαλύτερο δήμο της Ελλάδος, το Περιστέρι, και δεν έχει στήριξη από τον κόσμο. Ξέρεις γιατί? Ευρώπη παίζει, Ευρώπη παίζει ομάδα. Η ομάδα παίζει Ευρώπη, παίζει Ευρώπη και έχει 5 χρόνια παίζει Ευρώπη. Για ποιο λόγο να μην αδικηθεί?
επειδή ο Άρης τραβώνει το στόμα και έτσι κι αλλιώς, και εμείς και εμείς λάζει το Χαριλάο, και βγαίνει άλλος πριν ο δικός σου και λέει ότι μέσα στην Τούμπα, λέει, παραλίγο αφού με διπλό, πιο διπλό. Το πέναλτι του Καρέλη το είδε. Ποιο Καρέλη? Το πέναλτι του Καρέλη. Το πέναλτι του Καρέλη. Το που βγαίνει εκεί πέρα και το ακυρώνει άλλο, θα μετρήσει από το Έλληνα. Φιλέ, άστο καλύτερα. Σα δικήσανε. Σα δικήσανε στην Τούμπα με τον Άρη. Ε? Δεν, τι με δείξε. Τι μα δείξε. Χαλαρό φιλικό του έπεσα. Φιλικό, ε. Να μας φέρεις από αυτό που πίνεις. Στον επόμενο. Στον επόμενο. Είναι κάνα ουσκάκι μεσημεριάτικα το ήπιο. Ό, τι ήπιο το παλικάρι, γερός να είναι. Εσύ που είσαι έμπειρος, τι είναι ήπιο, λες. Καμιά θολούρα, κανένα σύμπρο. Παίρνω... Δεν θέλω να πω τώρα κάτι άλλο, γιατί στάχω πολλά μαζί μένα. Έλα, παλικάρι. Παρακαλώ. Έλα, γόρι μου. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι. Έλα, τι λέει, παιδιά, από Γκδάμ είμαι. Τι κάνετε. Πού σε ρε ψυχούλα, έτσι. Τι λέει, εμένα εξωτερικό τώρα, έφυγα, ρε. Πού είσαι. Στην Αλβανία, ρε. Στην εξωτερικό. Γιατί γελάς, εξωτερικό. Απορία, απορία. Το μεροκάματο εκεί έχει ανεβεί ή έκανες δικιά σου δουλειά? Προσπαθώ να κάνω δικιά μου. Έχει ανεβεί, εντάξει, σε σχέση όπως ήταν, πιστεύω εγώ. Νόμιμη δουλειά κάνεις. Σταμάτα, ρε, σταμάτα. Δηλαδή, κάνω δικιά. Με γνώρισα από κοντά. Πώς με βλέπεις, να βλέπεις τίποτα, να μην κάνω νόμιμη δουλειά. Δεν μου λες μήπως σε γυάλισε. Και ποιο το κέρδος, ρε φίλε, να κάνεις νόμιμη δουλειά? Ποιο το κέρδος, να κάνεις κάτι δικό σου, ρε φίλε. Δεν γιατί... έχει ψωμάκι το νόμιμο. Το νόμιμο, πολύ τρεχαλιτό, πολύ άγχος, δεν έχει ψωμάκι. Εσύ τι κάνεις τώρα, παράνομο κάνεις ή... Αυτός, εισαγωγέ, εξαγωγέ. Για λέγε. Οπότε, εντάξει μωρέ, προσπαθούμε να έχουμε κάτι δικό μας. Τώρα θα δείξεις, θα πετύχει, δεν θα πετύχει, τι να κάνουμε. Η Ελλαδίτσα εδώ είναι. Πίσω μετά, άμα δείχνει, τι να κάνουμε. Μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις, φίλε. Μ' αρέσεις. Χάθηκες όμως. Χάθηκες. Τώρα πηγαίνω έρχομαι, ρε φίλε. Πάρουμε κανένα μέρα να κάνουμε εκπομπή βράδυ. Γιατί πηγαίνω έρχομαι. Έλα με το Βρανά να κάνεις το βράδυ εκπομπή, ναι. Θα έρθω καμιά στιγμή. Τι λέει, άλλο όλα καλά, πώς το βλέπεις το μάτι διπλό, πιστεύω εγώ. Θα το κερδίσουμε, θα το πάρουμε. Με στο Χαριλάο. Δεν το βλέπω να το κερδίσεις, ούτε να το χάνεις το βλέπω. Γιατί και ο Μαουρίσιο δεν θα παίζει, ο Βαρέλα είναι βαρύς. Έχουμε μέρες. Ναι. Έχουμε καλή ομάδα, να ξέρεις. Ποιος? Έχουμε μέρες. Εμείς έχουμε καλή ομάδα. Δεν την είδα. Πιστεύω, εντάξει δεν την είδες, γιατί ρε φίλε, εντάξει από... Έχει παίξει μέχρι τώρα 14 παιχνίδια. Έχεις πολύ αποτελεσματική ομάδα. Ακριβώς. Μα αυτό είναι, το ποδόσφαιρο πλέον αυτό είναι. Να έχεις αποτελεσματικότητα. Ξέρεις ποια είναι η κατάρα, ε. Ό,τι έβαλες μαζεμένα σε λίγες ευκαιρίες να τα χάσεις το Χαριλάου και να χάσεις το μάτς. Να ανοίξει ο πάτος του Άρη από την άλλη μεριά. Εκεί στην μπάλα δεν ξέρεις. Έβγαλε ότι έχεις τα εσώψυχα. Δεν ξέρεις. Από 1-2 γκολ θα πει το πολύ, παραπάνω δεν παίρνει. 1-1. Πέρα από την πλάκα, ο Μαουρίσιο από τα χαφ του ΠΑΟΚ θα πω ότι είναι ο λιγότερο κακός. Μη σου πω ότι ήταν καλός στα τελευταία δύο παιχνίδια. Και τραυματίζεται και αύριο κάνει μαγνητική. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι δεν προλαβαίνει το Χαριλάου. Είναι μεγάλο πλήγμα, έστω αυτός ο Μαουρίσιος για το κέντρο αυτού του ΠΑΟΚ. Ναι. Μεγάλη απώλεια είναι. Βέβαια, πώς δεν είναι. Δεν ξέρω αυτός ο... πώς το λένε, αυτός ο Μισιάρης, ο Βόλμπουρν, πώς το λένε τώρα. Ο Βέρμπλουν. Ναι. Άντερε τον αγριόφρολο, άντερε τον τουρίστα, άντερε τον τουρίστα τώρα τέλειο Οκτωβρίου, μέσα Οκτωβρίου, ο τουρίστας. Ξέρεις πώς μοιάζει, δεν είναι διευθυντής στην εθνική του Άρης. Άντε βρε τώρα, τον Golden Boy τώρα, το βγάλατε, χαφ αυτό να... χαφ είναι αυτός. Πάμε παρακάτω, επόμενος. Βέρμπλουμ. Σαβούρα. Ναι φίλε. Καλησπέρα στα παιδιά. Γεια σου παππού Αλπίνο. Εσύ φιλαράκι μου έχω... Να σε ρωτήσω κάτι. Μην τον κόβεις ρε. Σε βλέπω στον δρόμο, τώρα έχεις την κυρά σου. Εσύ φοράς κόκκινη μπλούζα και το δικέφαλο το φοράει η γυναίκα σου από πίσω. Πώς γίνονται αυτά τώρα. Την πήρε πιγκαγκάτσι τότε όταν τα είχαν καλά με τον Ολυμπιακό. Είναι παλιό. Όχι, δεν ήταν Ολυμπιακού την μπλούζα. Μια κόκκινη μπλούζα. Κόκκινη, και η γυναίκα φορούσε τη φανάλ του Παπαδάκη. Γίνονται αυτά. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Ήδη είναι αυτή. Ναι. Λιμάνι το ένα, λιμάνι το άλλο. Τελειώσατε και οι δύο. Ναι. Τελειώσατε. Παρακαλώ, γιατί ψέματα. Βάλαμε ένα στοίχημα. Με μένα. Κάμπια κρυφή Αριανή. Την κρυφή η αδερφή. Είπαμε το στοίχημα αυτό. Λίγο πιο πέρα από τα γουρνάκια. Πάρ το διπλό, πάρ τον άσο, δώσ' μου το χ. Τι να σε δώσω. Δώσ' μου το χ και πάρε άσο και διπλό. Όχι, γιατί άλλαξες, έκανες κουλουτούμπα τώρα. Τι κουλουτούμπα. Τι με είπες. Δώσ' μου, στο Άρης ΠΑΟΚ, δώσ' μου το χ και πάρε τον άσο και το διπλό. Τι άλλο να σε δώσω. Στο δίνω. Ωραία. Στο δίνω αύριο, αύριο 10:30 θα πάω στο Δήμο στο περίπτερο να εισπράξω. Ναι. Και...
θα τα πούμε. Έλα. Θα σε δώσω το γείτονά σου, δεν το θέλω, γιατί είμαι Παοκτζής, δεν είμαι Αριανός εγώ. Μάλιστα. Και θα πάρω το διάρρη ξηρό. Γιατί αυτό που αποδείξαμε και ξηρό. Κάναμε, αυτοί ξηρό. Πήραν τα μυαλά τους αέρα. Πήραν τα μυαλά τους αέρα γιατί δεν αίσθησε καλά την ομάδα, γιατί το τέρμι είναι το Ολυμπιακό. Εσύ τι νόμιζες τώρα. Θέλουν ξέρω διατητή. Και εμείς το θέλουμε το ξέρω διατητή. Εσείς το θέλετε γιατί έχει σουρτάρ με ρεβέντεκι. Στην Τούμπα δεν το θέλετε το ξέρω διατητή. Σταυρίδη θέλετε. Εγώ στο λέω. Έξω και εγώ τον θέλω τον καινούριο τον ξένο διαιτητή, με προστατεύσει. Εγώ στην έδρα μου γιατί τον θέλω. Εγώ το δίνω από τώρα για στίγμα 0-2. Στο λέω να το γράψουμε. Όσο για τον Αριανό από την Αθήνα, ως πότε, ναι. Να συμμορφωθεί καλά και να μην νομίζει ότι μέσα στην Τούμπα ήταν αυτό το αποτέλεσμα. Καλό απόγευμα και καλό χειμώνα. Καλό φθινόπωρο να έχουνε. Άντε και καλή χρονιά. Άντε. Λοιπόν, μαζί μας η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η Ασκιάδη Παλοδήμο, στο 7ο χιλιόμετρο της Θεσσαλονίκης Αθηνών. Εκεί όπου μπορείτε να αποκτήσετε το Skoda, το Kia, το Hyundai, το ολοκένουργιο αυτοκίνητο το οποίο θέλετε να αγοράσετε και να έχετε όφελος. Αυτή τη γραμμή είναι και πάλι δικιά σας, 2310 και τα 390, προκειμένου να τηλεφωνήσετε οι φίλοι ακροατές και να πείτε τη γνώμη σας για όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Πάμε. Παρακαλώ. Πάμε. Ναι. Γεια σου Κωστή, γεια σου Κόκκινε. Γεια σου φίλε. Γεια σου φίλε. Ο Γιάννης από το Μενίδη μου, Ολυμπιακός. Γεια σου φίλε. Πάτηκε χθες. Εσύ είσαι ακόμα, δεν σε σκοτώσανε. Σούπα, δεν μας κάθε μέρα τρώγει από έναν. Κατά λάθος. Όχι, όχι ρε, δεν ισχύουν αυτά που λες. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να πάρω, ξαναπήρα σήμερα γιατί είχα πει και χθες για ένα προγνωστικό που θέλω να πω. Για ένα και δεν το πάω, προγνωστικό. Πήγε αλλού η κουβέντα, χθες λέγαμε για τον Παοκτή που έπεσε από τον τέταρτο. Έπεσε από τον τέταρτο ο Παοκτής και... Τι γελάζε φίλε, έπαθε μικρό τραυματισμό. Λοιπόν... Γελάει. Δηλαδή εκεί που οι σφαίρες φεύγουν ξόφαλτσες και πηγαίνουν σε κόσμο και δηλαδή, τι, να γελάμε και με αυτά. Τώρα εδώ που τα λέμε από τον τέταρτο όροφο να πέσεις και να μικροτραυματιστείς. Πρέπει... Έχει πέσει από αεροπλάνο ο άνθρωπος, δεν άνοιξε το αλεξίπτωτο. Άλλο σου λέω. Από αεροπλάνο έπεσε. Κάτσε πάλι ρε. Δεν άνοιξε αλεξίπτωτο και έζησε. Ναι, πώς έζησε. Έζησε, δεν έσπασε και τίποτα. Πού έπεσε. Σε ένα χωράφι. Στο χωράφι έπεσε. Ναι. Συνομότητες το σύμπαν, εγώ τι να κάνω τώρα. Ναι. Κοίταξε, απέναντι από το γήπεδο του ΠΑΟΚ ήταν η πολυκατοικία. Εκεί ο πάτος είναι Ζαβαρέλι. Κατάλαβες. Μετά το μάζ με τον Ολυμπιακό έπεσε αυτός από τον τέταρτο. Φυσικά πώς. Σκίστε τον. Τι σκίστε τον. Σκίστε τον. Τι σκίστε τον. Έλα φίλε. Έλα ρε Γρηγορή. Έλα φίλε μου. Μ' ακούς. Περίμενε μισό λεπτό λίγο. 739. Λέει Φαλάκρα, εσύ είσαι πάντα ρόμπα. Αλλά κόκκινε εσύ είσαι ρουφιάνος αλήθειας και θα σου στείλω τον κοιμισμένο τώρα το μάκι το κοιμά. Να μου στείλει ό,τι θέλει και να ξέρει κάτι. Πέ το μάκι το κοιμά. Ειδικά να έρθει κι εσύ γιατί είσαι έναν ο οποίο δεν έχει να χάσει τίποτα. Να τον φοβάσαι πολύ. Εσύ είσαι αυτός που και να έρθεις παρέα. Εσύ είσαι αυτός που δεν έχεις τίποτα. Παρακαλώ. Έλα ρε Γρηγόρη. Αγρίεψε ο Γρηγόρης. Προσέξτε καλά, ε. Ναι. Έλα φίλε. Δεν είναι καλή περίοδος φίλε και θα έχεις πρόβλημα εσύ. Μα μεγάλο. Δεν στα καλά του. Έλα λέγε. Γρηγόρη. Ναι. Ξέρεις γιατί ο Άρης ζητάει ξένο διαιτητή. Ξέρεις Γρηγόρη. Ναι, γιατί θέλει να παίξει όλα τα ντέρμι με ξένους διαιτητές. Εσύ εξάλληξε. Ξέρω ρε φίλε, γιατί κορόιδο. Γεια σου ρε Ρατόπουλε ρε παιδιά. Γιατί κορόιδο Άρης. Κορόιδο είναι. Ζητάει γιατί αν φωνάξει Έλληνα διαιτητή, γιατί νοιάζει ήδη αμαρτύρο ότι πια δικάει ο διαιτητής. Γι' αυτό είπαμε ξέρω, όταν θα τους κερδίσουμε, τουλάχιστον να είναι ξέρος ο διαιτητής, να μην μπορεί να διαιτητή. Ναι, άμα τον κερδίσεις με ξένο. Εντάξει. Που λένε ότι είμαστε 5 χρόνια από δουλειά και βγάζουμε γλώσσα, ο Άρης είναι ο άρχοντας της πόλης και να σέβονται τον Άρη. Αυτό ξέρω μόνο να πω. Ποιος είχα σε ένα Γρηγόρη, ακούς? Ακούει, ακούει, ακούει. Και σένα όταν θα ανέβεις στην Αλφα Εθνική και σένα θα σε βρίζουνε, γιατί 30 χρόνια δεν μπορείς να κερδίσεις τον Καπτατζόγλιο. Και ας με βρίζουν. Δεν γίνεται τίποτα οξύδες. Δικαίωμά του να με βρίζουν, τι θα κάνουμε. Τον Άρη θα το σέβονται, ο Άρης παίζει μπάλα και θα τους αποδείξει ποια είναι η ομάδα και η ομάδα της πόλης και να βλέπει όλη η Ελλάδα τον Άρη να παίζει μπάλα. Αυτό να ξέρουν μόνο. Μάλιστα. Γιατί έτσι πως παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό και με τον Απόλλωνα και με όπως έπαιζε... Αυτό που λες, αυτό που λες έχει δύο όψεις. Κάτσε να σου πει φίλε. Η μία είναι η στατιστική που λέει ότι κάποια στιγμή η τύχη τελειώνει και γυρνάει.
Γιατί ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα είναι κακός. Η άλλη όψη όμως λέει γιατί να αναστηθεί τώρα με σένα. Οπότε το κερδίζεις. Έλαβε τώρα... πέρσι μπορεί να τώρα ρε φίλε και εσύ και ο Γρηγόρης και αυτοί που ακούν. Η ομάδα χάλασε. Περιμένετε τώρα να δείτε μπάλα στο Χαριλάου, Άρης ΠΑΟΚ. Να δείτε... Εγώ περιμένω να δω ένα μάτς το οποίο θα έχει καμιά 60 φάουλ. Και από τα 90 λεπτά που θα είναι ο καθαρός χρόνος... Από το Liverpool Manchester City που είδα, πιστεύω θα είναι καλή μάτια. Εμείς είμαστε πολύ προχωρημένοι ο κόσμος μας. Δεν είμαστε σε καθενούς μάου μάου που βάζουν φωτιά και κέντε και πετάνε φετοβολίδες και γόμπες στα κήπεδα. Είστε πιο πολιτισμένοι. Μπορεί να έρθουν ελεύθερα εκεί. Και όσο εδώ που θα πάει ο πρόεδρος τους, εμείς θα τον χειροκροτήσουμε τον πρόεδρο του. Φέι βολά θα μοιράζεται, βέβαια. Εσένα σ' αγαπώ πολύ γιατί είσαι μπαλαδόματα μεγάλη. Για μένα λέει. Ναι, όντως το κεφάλι του είναι ίδιο με την μπάλα. Ναι. Ατσαλοτρίκης είναι, δεν σε έχω πει, ρε Γρηγόρη. Βρεσπρό, το κεφάλι του είναι ίδιο με την μπάλα. Αλήθεια λες. Ακούτε να αγαπάς, ρε. Τώρα δισκομπάλα θα την πεις. Εσείς περιμένετε, Άρης ΠΑΟΚ, να δείτε μπάλα. Να είσαι καλά, φίλε. Περιμένετε να δείτε μπάλα. Για χαρά. Ναι. Περιμένετε να δείτε μπάλα στο Άρης ΠΑΟΚ. Εγώ περιμένω να δω ένα ωραίο ξύλο. Στο σχόλιο, τι σχόλιο έκανε. Από αυτά που είδαμε στο Liverpool Manchester City, ναι, που ήταν τραγικό το παιχνίδι, ναι, καλύτερο μπάλα. Ίδιο θα είναι, χειρότερο. Χειρότερο δεν γίνεται. Πάμε, ναι. Έλα. Έλα, φίλε. Τι κάνετε, είμαστε καλά. Καλά είμαστε. Όχι. Εσύ. Ναι. Είμαστε κάθε μέρα, μα κάθε μέρα, εδώ πέρα με έναν αεξή, στη δουλειά. Είμαστε μαζί, ο ένας απέναντι τον άλλον. Ωραία. Εγώ τον κοροϊδεύω ότι έπαιζε με τα χωριά εδώ και 3 χρόνια και αυτός μου λέει, εγώ παίζω Champions League. Και οι δυο δίκιο έχετε. Ωραία. Η γυναίκα με ρωτάει, έλειπα, λέει 3 χρόνια. Ναι. Τι έκανες. Τι έκανες εσύ στα 3 χρόνια, ναι. Εγώ τι να το απαντήσω. Πήρα 2 κύπελα, πες. Πήρα ένα κύπελο. Για... Α, εσύ όταν έλειπες 3 χρόνια. Στο... Ναι, όταν έλειπα. Ναι, όχι, δεν πήρες. Όταν έλειπα εξής, τι δεν... έκανα εγώ, πάω εξής. Δεν πήρες. Τι πήρες. Δεν πήρες. Εγώ θέλω να παίξω Champions League. Μπορώ. Εσύ και να θες να παίξεις τη Champions League, καλά είναι που δεν πήγες. Γιατί με αυτή την ομάδα που έχεις θα γινόταν κάτι πάρτι και θα είχαμε. Για έκτη παραπάνω. Το ίδιο πράγμα είναι. Όχι. Είμαι καλύτερος. Ναι, κοίταξε, καλύτερος δεν είσαι. Έχεις πιο πολλές λύσεις. Είσαι πιο ποιοτικός. Πιο ποιοτικός. Έχεις μεγαλύτερο πιο αποτελεσματικός. Έτσι, έτσι. Εντάξει. Ωραία. Στο παιχνίδι. Στο πανί επάνω δεν είσαι καλύτερος. Ναι. Στο παιχνίδι. Πάω ΚΑΕΚ, τις ίδιες ευκαιρίες κάνατε. Ναι. Απλά η ΑΕΚ πήγαν να δοκάρια και ήταν ο Πασχαλάκης καλός και εσείς κέρδισες. Μάλιστα. Αυτό δεν λέμε για να αγιοποιήσουμε την ΑΕΚ. Μαγιά σου και καμάρι σου. Χωρίς τύχη δεν πας πουθενά. Ξέρεις πότε θα ξαναπάρει η ΑΕΚ πρωτάθλημα. Μετά 4 χρόνια θα πάρει η ΑΕΚ πρωτάθλημα. Όχι. Για χαρά. Όταν ο κόκκινος συμπαθεί στον Καμόρα. Αυτό το σκέφτηκες για να το πεις τώρα. Κάτι ξέρει. Ε? Κάτι ξέρει. Περίμενε, φίλε, το σκέφτηκες για να το πεις. Κάτι ξέρει. Δεν μου λες. Το σκέφτηκες. Σε στις είμαι. Δεν θα με θυμάσαι. Δεν θυμάμαι. Θυμάσαι όταν ο Καραφλός δίπλα σου είχε βάλει το ερώτημα αν συμπαθείς τον Καμόρα. Θυμάσαι. Και επειδή το έβαλε. Το καλοκαίρι ήταν. Ναι. Το θυμάσαι. Και επειδή το έβαλε. Θυμάσαι ένας που γύρισε και σου είπε ότι όσο οι μουσουλμάνοι τρώνε χοιρινό, άλλο τόσο συμπαθίζεις στον Καμόρα. Και γελούσε σαν την Καταρίνα 2 ώρες. Εγώ. Εσύ. Με την ατάκα του γελούσε, να προσέχεις. Με την ατάκα μου, εγώ. Ρώτα τον τώρα, Αντρίκια. Με την ατάκα. Ρώτα τον τώρα, Αντρίκια. Αντρίκια, να μιλήσει. Το χωνεύει τον Καμόρα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν λέω ότι το χωνεύει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Για να μην χωνεύω κάποιον, πρέπει να χωρίσω κάτι μαζί του. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ δεν έχω να χωρίσω κάτι. Το χωνεύει. Δεν του βγαίνει. Πάμε. Δεν τον χωνεύω. Συγγνώμη, δηλαδή. Πάμε. Με όποιον δουλεύω πρέπει να είμαι φίλος. Εντάξει, πες δεν τον χωνεύω, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν. Με όποιον δουλεύω πρέπει να είμαι φίλος. Άλλωστε, τον χωνεύεις, ναι ή όχι. Μου είχε κάτι στο λεπτό εδώ. Στο λεπτό. Ναι, στο λεπτό. Λεμός, λέει. Στο λεπτό. Ναι. Ξέρω τι λέω. Άρα, καταλάβατε ότι δεν τον χωνεύει τον Καμόρα. Άρα έχει δίκιο ο ακρότης. Δεν λέει. Εσύ τι χωνεύεις. 3 φορές τον ρώτησε. Τον χωνεύεις. Είμαι υποχρεωμένος. Τον χωνεύεις. Με όποιον δουλεύω πρέπει να αυτό. Ρε, τον χωνεύεις. Με όποιον δουλεύω είμαι φίλος. Άλλο να είναι φίλος και άλλο να τον αντιπαθείς. Τον χωνεύεις τον γιατί Καμόρα. Γιατί να τον αντιπαθώ. Εσένα ρωτάνε. Γιατί δεν ρωτάς τον Καμόρα για μένα. Τώρα ρωτάμε εσένα για τον Καμόρα. Μα γιατί δεν ρωτάς τον. Δεν κατάλαβα. Τον χωνεύεις, ρε. Μα δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Άρα δεν τον χωνεύεις.
Άρα δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί του. Άρα άλλο αυτό και άλλο το άλλο. Το δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί του δεν σημαίνει κάτι. Ναι. Απλό είναι. Το συμπαθείς, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Ρε φίλε, έχω πολύ σοβαρά θέματα να λύσω. Έλα, πάει. Ειλικρινά είσαι πολύ αστείος. Πάρα πολύ. Πες, δεν το χωνεύω. Πάει, τελείωσε. Πάμε, επόμενη γραμμή, ναι. Αγλού. Έλα, φίλε. Άστο. Τα ακούτε. Ναι. Ναι, φίλε. Έπεσε η γραμμή πριν, παιδιά. Ήθελα να πω το προγνωστικό. Ναι. Ο Κοσμάγος. Κόσοβο, Λιθουανία, εκεί, 550. Καλό. Το Νάσο το δίνει ένα 10, λέει τώρα το Κόσοβο έγινε ξαφνικά εθνική κόσμου, να πούμε. Ναι, ρε, είναι με ειδικού και εργατικά του. Μ' αρέσει που ψάχνεσαι. Περίμενε. Ναι. Θυμάσαι πριν από κάνα μήνα που έδινε το Λουξεμβούργο ένα 10 μέσα στις, που έπαιζε το Λιχανστέρ. Στην Ανδώρα. Στην Ανδώρα, μπράβο. Ναι, ναι, το θυμάμαι, πόσο, ναι. Πόσο κέρδισε? Το Λουξεμβούργο. 0-4. Ναι, εντάξει, τελευταίο παιχνίδι. Είναι... Το Λουξεμβούργο με 150.000 κατοίκους, δεν ξέρω πώς ακριβώς έχει. Έχει την πελάτη, να πούμε, το Λουξεμβούργο. Ξαφνικά τι έχει γίνει το Λουξεμβούργο, ρε φίλε? Αναπτύχθηκε το ποδόσφαιρο. Τι πίνουνε, λοιπόν, δηλαδή. Κι άλλο ένα μάτς, Ρωσία-Σουηδία χει κι αυτό. Ρωσία-Σουηδία χει. Ναι, δεν νομίζω να γίνει κάτι. Φίλε, το χειρότερο Σαββατοκύριακο που μπορεί να περάσει κάποιος. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Ναι, να μην έχει μπάλα εθνική. Με αυτές τις κολοεθνικές ομάδες, αυτές τις γρομιάρες. Δηλαδή, κατά εκείνη βρήκανε πάλι μια μπούρδα να ασχοληθούν. Nations League, λέει με. Αυτό, ναι, συμφωνώ. Και εγώ τις εθνικές δεν. Αφού ούτως ή άλλως, θα σου πω το εξής. Αφού ούτως ή άλλως, το ranking για το πώς θα παίξεις και πού θα τοποθετηθεί η ομάδα σου ισχύει και για τα φιλικά. Τι το θέλεις. Τι το θέλεις κι αυτό τώρα. Αυτό τώρα είναι για το στοίχημα περισσότερο και να κουράσει τους φίλους. Όχι, φίλε, δεν είναι για το στοίχημα. Είναι για να σε βάλουν να καταλάβεις σιγά σιγά σε πού ανήκεις. Ελλάδα, Ουγγαρία. Πολίτης Α κατηγορία, Β κατηγορία. Ελλάδα, Ουγγαρία, δεν ξέρω. Το κατάλαβες. Το κατάλαβες. Το κατάλαβα. Αυτό είναι για να σε βάλουν να σου λένε εσύ είσαι πολίτης Γ κατηγορίας. Ο άλλος είναι Δ κατηγορία. Μην τα συγχαίεις όλα αυτά. Να μην τα συγχαίω. Και τα συγχαίω και τα συγχαίζω, φίλε. Μην ρε κόκκινε, τι είναι τα πράγματα είναι αυτά τώρα. Να πω, ναι. Είναι ότι αυτές οι εθνικές που μας έχουν βγάλει αρέσκεια. Δεν μου αρέσει να βλέπω τις εθνικές. Εγώ τον Ολυμπιακό τον έλεγα. Ποιο ποδοσφαιρόφιλο στον κόσμο του αρέσει να βλέπει εθνικές ομάδες? Καλά, εγώ μια φορά στα 4 χρόνια ένα μουντιάλ θα κάτσαω. Τώρα αυτά τα Euro, τα Ανάσιο. Αυτές τις βοήθειες. Καταρχήν οι εθνικές ομάδες πρέπει να κατηργηθούν γιατί έχει αλλοιωθεί. Το DNA τους. Φυσικά. Συμφωνώ. Έχει καταργηθεί η εθνικότητα. Δεν υπάρχει αυτό. Γίνονται ο Βλαχοδήμος θα παίξει για γύρι Γερμανός τώρα. Όχι, θα παίξει αλλά. Αυτό ακριβώς. Θα παίξει αλλά. Ναι, του δίνει το δικαίωμα να διαλέξει, ρε παιδί μου. Και είπε, θέλω Ελλάδα. Ναι, άλλο λέω εγώ. Ο Βλαχοδήμος τώρα θα μπορεί να παίξει εθνική Γερμανία. Αν δεν ήταν ο Νόιερ και οι άλλοι. Τι εθνική ομάδα Γερμανίας με μαύρο, με Εβραίο, με σκουρόχρωμο, με Τούρκο και με Έλληνα. Εθνική Γερμανία είναι αυτή. Μια ιδέα και μισή. Πού να δεις την εθνική ομάδα μπάσκετ της Γερμανίας. Να κάτι αραπάδες. Νομίζω ότι είναι όλοι από το NBA. Πλάκα κάνεις, ρε φίλε τώρα. Στην εθνική Γερμανία ο μπάσκετ. Καταργήστε τις βρωμοεθνικές ομάδες. Ούτως ή άλλως τα σύνορα κλειστά έχουν ανοίξει. Όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει βγαίνει, όπου θέλει πάει. Τελείωσε. Παντρεύεται μουσουλμάνα με χριστιανό, αράπη με ξαφιά. Αυτό δεν είναι κακό. Πάντα γινόταν αυτό. Άλλο το ένα και άλλο το. Δεν είναι τόσο. Παλιά δεν γινόταν τόσο πολύ αυτό το πράγμα. Είμαστε πολίτες του κόσμου. Αυτό τέλος. Δεν χρειάζεται τώρα. Να χρειαζόμαστε εθνικές ομάδες. Κάτι τελευταίο. Είναι κομμουνιστικό πολύ αυτό, αλλά είμαι υπέρεγο. Μπράβο. Δεν πειράζει. Καμιά μια χαρά είναι η αριστερά. Λένε οι αριστεροί ωραία πράγματα μερικές φορές. Και εγώ αριστερό. Μπράβο και καλά κάνει. Λοιπόν, και άμα πιάσω το στίχημα, σήμερα μια διάδα είναι παιδιά. Α, είσαι και αριστερό, παίζει και στίχημα δηλαδή. Μάλιστα. Τι να κάνουμε, εντάξει. Τι απαγορεύεται. Να είσαι καλά, φίλε. Για καλά. Τέλος πάντων, άμα το πιάσω, ελάτε να ανοίξουμε μπουκάλι στην Πάολα να πιούμε. Ένα μπουσκάκι. Χαλάρωσε, ρε φίλε. Πιάσω. Καιρό να είσαι, να το γουστάρει. Πού τραγουδάει, ρε φίλε, αυτή η Πάολα. Έχει ανοιχθεί μια κέντρα, οπουδήποτε. Α, θες Πάολα. Όταν θα έρθει, όταν θα πάει. Εντάξει, τελείωσε. Και άμα τον βρει. Εντάξει, θα μας ανοίξει μπουκάλι στην Πάολα. Όχι, θα ανοίξει ένα και θα πει στην υγεία του Ραπτό. Πάμε ρε παρακάτω. Παρακαλώ. Ρε. Στην Πάολα θα πάμε. Πάμε παρακάτω, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά, εμείς τι κάνετε? Κωστή, προχθές με έπιασε από τα μούτρα, αλλά δεν πειράζει. Εγώ μαζί σου, γιατί, τι λόγο εγώ. Όχι, προσωπικά μαζί μου.
Έπιασες βασικά για τους ισαιραίους. Ισαιραίους, ναι. Για τους ισαιραίους. Λοιπόν, παρακάτω. Λοιπόν, σας απολαμβάνουμε μέρα νύχτα. Τώρα, το τι θέμα έχεις εσύ με τους ισαιραίους, ας το παραβλέψουμε. Μα τι θέμα είναι. Ό,τι είχε με το Βαρκάρι. Ό,τι ο Βαρκάρης ήταν Ηρακλειδέος και κατά πάσα πιθανότητα η μάνα ήταν από τις Σέρες. Δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Πες μου. Το χιούμορ του Κόκκινου. Και ο μπαμπάς του Πόντιος. Δεν μου λες, γιατί λες ήταν αδικία, γιατί και δεν λες γιατί ήταν αδικία. Ένα αυτό. Αδικία για ποιο πράγμα, για τους ερεαίους. Όχι ρε παιδί μου. Για πες μου. Λες στις εκφράσεις που χρησιμοποιείτε, θα πάω στο γιατρό επειδή. Ναι, θα πάω στο γιατρό επειδή. Επειδή, ας πούμε, επειδή πήγα στο γιατρό, τέλος πάντων, παρακάτω. Έχουμε μία διάλεκτο. Δεν κατάλαβα ρε φίλε, δηλαδή. Έχουμε μία διάλεκτο. Τι διάλεκτο. Γιατί την έχουμε σαν σεραίοι. Λοιπόν, εγώ πήρα να σου πω για άλλο πράγμα. Άλλο, ναι. Λοιπόν, είστε υπέροχοι, αλλά βασικά στο Μετρόπολης που ακούω εδώ και 10-15 χρόνια είναι ο Γιώργος Ζαΐρης και ο Κόκκινος. Τελείωσε. Ο Ζαΐρης, φίλε, αδικήθηκε και κακώς τον πήρανε την εκπομπή. Εγώ σαν ακροατής μιλάω, έτσι. Γιατί τον πήραν αδικήθηκε. Είχε γίνει κάτι, δεν θυμάμαι τώρα, τέλος πάντων, και είχε σταματήσει. Ο Ζαΐρης και ο Κόκκινος είναι οι πιο αντικειμενικοί κειμένοι στο ραδιόφωνο. Έτσι, αν και ο παδί είναι αντικειμενικοί. Δεν έχει σχέση. Δεν έχει σχέση. Κωστή, άκου να σου πω. Επειδή σκαμπάζεις πολλά κιλά πάλα. Σκαμπάζω. Σκαμπάζεις, ναι. Σεραϊκό είναι αυτό τώρα. Σεραϊκό είναι αυτό, σεραϊκό. Λοιπόν, επειδή σκαμπάζεις πολλά κιλά μπάλα ή οτιδήποτε, ναι. Ο Ζαΐρης και ο Κόκκινος είναι οι πιο αντικειμενικοί. Μα είναι δίκαιοι άνθρωποι. Οι παραγωγοί που υπάρχουν εκεί μέσα. Ο Ζαΐρης είναι και δημοσιογράφος. Ο Κόκκινος δεν είναι. Έχει μια διαφορά. Ο Κόκκινος είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Ο Ζαΐρης είναι και το ένα και το άλλο. Παραμύθια σου λέει, ρε φίλε. Ο Ζαΐρης είναι και το ένα και το άλλο. Έτσι. Παραμύθια λοιπόν. Σου λέει, επειδή σου το λέει, τα πιστεύεις. Αν αρρωστήσει ο Ζαΐρης, θα πάει στο Διαβαλκανικό εκεί και θα έχει. Και αυτό το κάνει δημοσιογράφο. Το κάνω, φυσικά. Εσύ θα πας στο Αχέμπα, θα σε πετάξει στο Ράντζο και. Ναι. Το Διαβαλκανικό που κολλάει σε όλη τη συζήτηση. Σημαίνει ότι όταν είσαι δημοσιογράφος, έχεις άλλο. Αυτός μπερδεύει το συνδικαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του ανθρώπου. Τι ιδιότητα, ρε. Ωραία, λοιπόν. Ακόμη και ο Φαλακρός δημοσιογράφος. Ναι. Δεν έχει σημασία, αν έχεις μαλλιά. Ντροπή για τη δημοσιογραφία. Λοιπόν, και εγώ είμαι 35 χρονών, ναι. Τα μαλλιά μου άρχισαν να αραιώνουν. Μπράβο. Ελπίζω να μην φτάσω στο Ραπτόπουλο ή στον Κουλιανό, τα κουμπαράκια. Ελπίζω να μην φτάσω εκεί. Φρε, κοίτα, αλλά... μην βγάλεις κανένα όγκο τώρα στο το μαλλί, κοιτάς. Κοίτα να σε καλά. Το μαλλί, αν έχεις λεφτά, διορθώνεται. Στην υγεία σου να είναι. Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Όσοι εκεί. Εντάξει. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, να είστε καλά, σας χαιρόμαστε, σας ακούμε. Αλλά μην βρίζεις τους ερέους. Όχι, δεν βρίζω. Καλά, άμα δεν τους ξαναβρεις, εμένα φτύσαμε. Όχι. Κόκκινε, θα τους ξαναβρίσεις, θα τους ξαναβρίσεις. Και τι ψάχνεις. Άστο να πάει. Ρε, μην του ξύνεις πληγή τώρα, κάτω Γιωργάκη λίγο. Όχι, άντε. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενη γραμμή. Εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς, φίλε, ναι, ο Βαρύς, ναι. Μπράβο. Πέρασαν τα χρόνια, γι' αυτό βαραίναμε. Όχι, η φωνή λέω, είναι μπάσα, δεν λέω ότι βάρινες, με τη βαριά φωνή εννοώ. Λοιπόν, ρε Κωστάκη, συνονόματε, γιατί δεν τους λες. Ποιους, ότι για να κερδίσει αυτές τις ομαδούλες ο ΠΑΟΚ, τόσο παίζει. Όταν είναι να παίξει με μεγάλες ομάδες, παίζει και το δείχνει. Ρίχνει και τεσσάρες. Όπως με την Μπενφίκα, ας πούμε. Τελείωσε. Ναι. Όπως με την Μπενφίκα, ναι. Έτσι. Έτσι. Έπαιξε μπάλα, τελείωσε. Τώρα τι να παίξει με αυτά τα μωρά, να πούμε εδώ πέρα που έχουμε στην Ελλάδα. Αυτό πες τους και τελείωσε. Τώρα χαριλά. Ρε ψιλωμένοι όλοι. Επόμενος, ναι. Αυτό το άρεσε πάνω. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ναι. Κύριε. Είμαι αυτός που πήρα το πρωί και θα έλεγα ότι είσαι από το Θείο Φέστερ. Είμαι σαν το Θείο Φέστερ. Α, καλά είμαι, ναι. Βέβαια. Σωστό. Έχεις δίκιο. Ναι. Εγώ πήρα να σου πω ότι έχεις το... Τώρα πρέπει να σε ευχαριστήσω, ρε φίλε, γιατί μας διασκεδάζει. Αυτό δεν είναι το σημαντικό. Έτσι. Έχουμε τις στεναχώρια μας, τα ακούμε και ξεφεύγουμε. Αυτό είναι βασικό. Να ξεφεύγεις δύο ώρες ή τέλος πάντων. Βλέπω, ναι. Εγώ πιστεύω ότι αν ήσουν στην Αμερική, ας πούμε, θα ήσουν έτσι πολύ μεγάλη φίλη. Πιο πολλά λεφτά θα είχα. Εντάξει, μπορεί να είχαν το marketing και εκεί καλύτερο να ήταν. Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, υπάρχει όντως. Κάποιος που δεν έχει μαλώσει μαζί του. Ναι. Ξέρω. Έχω πολλούς ανθρώπους. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν έχει βάλει μαζί του. Γιατί ρε φίλε, με ποιον, με τον Γιώργο το Μάντζιο δεν έχω μαλώσει. Με δύο δεν έχει μαλώσει. Άκου. Με τη Μίνη και την κόρη του. Με το Μάντζιο δεν έχω μαλώσει. Με όλα τα ψέματα, ακόμα και με το Μάντζιο έχει μαλώσει. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι είναι αντίδραση αυτό το πράγμα. Όχι, δεν μπορεί ρε φίλε, δεν μπορεί να είναι ήρεμος. Βασικά θέλει να το πει και το ενδιαφέρον του, γι' αυτό δεν το βάζει μόνο. Θες να βάλουμε ένα στοίχημα.
Θα το κλείσουμε σε ένα δωμάτιο. Θα βάλουμε ένα καθρέφτη και αν δεν μαλώσει με τον καθρέφτη για 24 ώρες. Αν δεν μαλώσει με τον καθρέφτη. Για σένα ρε κόκκινε. Θέλω να πω και για σένα. Ποτέ δεν έχεις παραδεχτεί λάθος σου ρε φίλε. Ναι ρε φίλε, και αυτό το πράγμα ρε. Είναι. Μια ζωή θα πεις, αν σφάλω, δεν είμαι σίγουρος ότι σφάλω, αν μια φορά δεν πήγες να πεις. Για να το λες φίλε, προφανώς δεν ακούς κάθε μέρα. Δεν ακούς κάθε μέρα. Προφανώς ακούω ρε φίλε, γι' αυτό το λέω. Προφανώς έχω πει χιλιάδες. Μπορεί να πει σπάνια παραδέχεις. Έχω κάνει χιλιάδες λάθη. Εκείνη που το ξέρεις και εκτός ραδιοφώνου, έχει τίποτε συγγνώμη. Εκτός ραδιοφώνου είναι ισχυρογνώμονας, όχι εντάξει δεν... αυτό όμως δεν απαραίτητα κακό. Άλλο είσαι ισχυρογνώμων. Είναι ισχυρογνώμων. Άλλο δεν έχεις πει συγγνώμη. Κοίταξε τώρα ο κόκκινος, μπορεί να πάμε για φαγητό, εγώ ο κόκκινος και ένας καρδιολόγος. Ναι. Θα πει τον καρδιολόγο πώς θα πιάσει τον Ιστέρ να κάνει την εγχείρηση. Άμα πάρουμε και πάρουμε με έναν της Ολυμπιακής αεροπορίας πιλότο ή της Aegean λέμε τώρα. Θα του πει ο κόκκινος πώς θα στρίψει το αεροπλάνο για να τον προσγειώσει. Θα το ξέρει αυτός. Τον ορολόγο βγάζαμε εδώ, τον έλεγε τον ορολόγο τι πρέπει να κάνει. Εγώ κατάλαβα. Προπονητή βγάζουμε, το λέει πως πρέπει να παίξει. Είναι απόλυτο καραγκιόζικο. Πολιτικό λέμε, βγάζουμε, το λέει πως πρέπει να κινείται. Ναι. Εγώ τα κάνω αυτό. Δεν το καταλαβαίνεις. Όλα θα τα κάνει αυτός και τα φοράει σε μένα. Και εσύ είσαι ένας ρε φίλε, παιδιά δεν έχεις ξέρεις ότι θα μεγαλώσουν τα παιδιά. Δεν είσαι αστυνομικός, ξέρεις που πρέπει να αστυνομεύουν. Δεν κατάλαβα, συγγνώμη τώρα, γιατί είπες μαλακία τώρα. Δεν έχω παιδιά, τι σημαίνει. Δεν είπα ότι είναι κακό, ρε. Δεν κατάλαβες γιατί το είπα. Άκου να δεις. Επειδή είσαι λίγο χαζούλης. Άκου, επειδή είσαι λίγο. Επειδή είσαι πολύ χαζούλης. Μη. Σε ξαναρωτάω. Δεν προσβάλλω. Όχι. Δεν καταλαβαίνεις τι είπα. Αυτό είναι χειρότερο. Άκου να δεις. Όταν δεν ξέρεις κάποιοι άνθρωποι τι πνευματική υπόσταση έχουν. Αγόρι μου, δεν σε προσβάλλω. Δεν είμαι αγόρι σου. Δεν είμαι αγόρι σου. Κατάληξη είναι. Όταν δεν ξέρεις ο άλλος τι ρόλο παίζει, τι μόρφωση έχει, τι λέει και αν αυτά που λέει ισχύουν. Όταν δεν δέχεσαι τη συγγνώμη του άλλου και ποια... θες να μπριζώσεις. Εσύ είπες συγγνώμη. Όπως είπα, συγγνώμη δεν θα σε προσβάλλω. Εφόσον. Φιλάνε σε πω αδερφή και μετά σου πω συγγνώμη. Είναι συγγνώμη αυτή. Δεν σε είπε και αδερφή τώρα, εντάξει, δεν είπε κάτι τώρα ότι δηλαδή κάνεις πράγματα τα οποία δεν τα ξέρεις και κάνεις. Αν δεν του αρέσουνε, ναι. Δικαίωμά του. Μην... Δεν λειτουργείς καθόλου. Δεν θα πατάει σε προσωπικά δεδομένα. Απαγορεύεται. Σε προσωπικά δεδομένα ποτέ. Ποτέ. Deep, δεν έχει μυαλό, deep. Άντε αυτός είναι βλάκας. Γιατί το βρεις τώρα. Αυτό... Μα είναι. Είπε συγγνώμη τελείως. Τι συγγνώμη ρε φίλε. Τι σε είπε, από τις πολλά ναρκωτικά, τι σε είπε. Πάμε παρακάτω. Καλύτερα να μου λέει κάτι τέτοιο. Γιατί, τι είναι αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Τέλος πάντων, μπορώ να καταλάβω, αλλά κάνω την πάπια. Καλημέρα. Παρακαλώ. Πάμε στον τελευταίο, ναι. Εντάξει, μην συγχύζεσαι. Λέει, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Νάτος. Έλα, φίλε. Θέλω να σας πω, έχετε μια ωραία εκπομπή. Εμείς, ναι. Εννοείται, είναι τρέλα. Τρέλα είναι. Όχι για πολύ. Όχι για πολύ, φίλε. Όχι για πολύ. Διασκεδάζουμε πάρα πολύ που σας ακούμε. Χαιρόμαστε που σας ακούμε. Το θέμα είναι τώρα δεν κάθεται ο καθένας να ασχολείται όπως είπες, γιατί πρόλαβα την γραμμή, άκουγα στο αυτό με τα προσωπικά, εντάξει αυτά δεν είναι αυτό. Αλλά μου αρέσει ότι και οι δύο πουλάτε μία μεγάλη τρέλα και ξεσηκώνεται από τώρα το λαό της Θεσσαλονίκης. Αλλά πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το διπλό. Πώς θα το πάρει. Καταρχήν... Θα το πάρει γιατί σαν ομάδα αντικειμενικά είναι ανώτερος. Και ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος σαν ομάδα αλλά έχασε από τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι... Όχι σαν ομάδα, ο Ολυμπιακός... Σαν ομάδα έφερε να σου ρίξει ένα ντόρτι... Φίλε το ποδόσφαιρο κανονικό, δεν είναι το πιο άδικο άθλημα και γι' αυτό γοητεύει. Α, μπράβο. Δεν κερδίζει ο καλύτερος ούτε ο πλουσιότερος. Έτσι. Και να πούμε στο και... μπάσκετ επειδή παίζουν 5 αθλητές, ναι. Αν μια ομάδα είναι... Πολλών εκατομμυρίων. Στο box, στα μοναδικά. Σε αυτά που έχουν λίγο δηλαδή, κόσμο. Ναι. Το ποδόσφαιρο επειδή παίζουν 11 και επειδή είναι μεγάλο και είναι 110 μέτρα το γήπεδο, είναι πολλά, είναι άλλη η κατανάλωση ενέργειας, είναι πολλά πράγματα. Αυτός ο φίλος και ο παράγοντας τύχη ναι. Μπορεί να δεις τα πιο απίθανα πράγματα του κόσμου. Γι' αυτό, άμα ήταν τότε, θα ήμασταν πλούσιοι. Δηλαδή, λέω το απλό, το θυμίζω σε όλους. Παίζει η Γερμανία με την Νότια Κορέα. Ναι. Παντελώς αδιάφορη Νότιος Κορέα. Ναι. Και κερδίζει 0-2. Κέρδισε 2-0. 0-2 στο τέλος. Στο τέλος, με την αντεπίθεση. Και δεν υπάρχει, δηλαδή, αν το ψάξετε στοιχηματικά.